Μεταξιών Δημοτικών Συμβούλων για την 7η ημερήσια διάταξη. Να διαβάσω, Πρόεδρε. Ναι. Πρόεδρε, δεν έχει απαρτία τώρα. Διαβάστε, έρχονται ωστόσο, εδώ είναι, έρχονται. Ωραία. Προχωρήστε, παρακαλώ, κύριε Γραμματέα, προχωρήστε. Είναι συστένιο, κύριο Καλογερόγεννη. Αβραμίδης Παναγιώτης, παρόν. Παρόν. Αγγελόπουλος Νικόλαος, παρόν. Αγαπίδης Χρήστος, παρόν. Αντωνάκου Σταυρούλα, παρούσα. Παρούσα. Αργουδέλης, παρακαλώ, ησυχία. Αλέξανδρος, παρόν. Βεντούρης Ανδρέας, παρόν. Βοηδονικόλας Γεώργιος, απόν. Βοηδονικόλας Σταύρος, παρόν. Βουράκης Ιωσήφ, απόν. Γαϊτανάρος Τηλιανός, παρόν. Γέμελος Νικόλαος, παρόν. Γκερλές Δημήτριος, παρόν. Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά, παρούσα. Δαβάκης Γεώργιος, παρόν. Ελληνιάδη Σταύρος, απόν. Ζηλάκου Χαραλαμπία, παρούσα. Παρούσα. Καλαγιά Καραβαλάκου Ασχαλίνα, απούσα. Καλαμακιώτης Νικόλαος, παρόν. Καλογερόγεννης Αντώνιος, παρόν. Καλογερόγεννης Παναγιώτης, παρόν, παρόν, εδώ είναι. Καρβουνάς Νικόλαος, παρόν. Κάρλες Αναστάσιος, απόν. Κατσαφάδος Ηλίας, απόν. Καψοκόλλης Γρηγόρης, απόν. Κόκαλης Πέτρος, παρόν. Λαουλάκου Κυριακή, παρούσα. Μαντούβαλος Νικόλαος, δικαιολογημένος απόν στο εξωτερικό. Μανολάκος Κυριάκος, απόν. Δικαιολογημένος απόν στο εξωτερικό. Μαρινάκης Ευάγγελος, απόν. Δικαιολογημένος απόν στο εξωτερικό. Μαστρονικόλας Ιωάννης, απόν. Μελά Σταυρούλα, παρούσα. Μελάς Ιωάννης, παρόν. Νικοπολίδης Αντώνιος, παρόν. Νταϊφά Ειρήνη, απούσα. Παντελάκη Ελπίδα, παρούσα. Παρασκευόπουλος Δημήτριος, απόν. Πυρούνιας Νικόλαος, απόν. Ρέπας Παναγιώτης, απόν. Σαλπέας Ηλίας, απόν. Δικαιολογημένος είναι, δικαιολογημένος. Σαρή Γόγου Ευαγγελία, απούσα. Σδρένιας Χρήστος, παρόν. Παρόν. Σιγαλάκος Κυριάκος, παρόν. Παρόν. Σιγάλας Γεώργιος, δικαιολογημένος, απόν στο Υπουργείο Παιδείας. Απόν. Σταθάκη Μαρία, Σταθάκη Μαρία, απούσα. Τζεφεράκος Αλέξανδρος, παρόν. Παρόν. Τουμπέκης Χαράλαμπος, απόν. Απόν. Κεφίκη Αμαλία Μελίνα, απούσα. Ναι, θα το διορθώσουμε. Όταν έρθει θα το διορθώσουμε. Φύκη Αμαλία Μελίνα, απούσα. Και Χαλκιά Αναστασία, παρούσα. Η κυρία Νταϊφά κλήθηκε επιγόντως στο Δημοτικό Θέατρο για υπηρεσιακούς λόγους. Θα έρθει. Δικαιολογημένη, απούσα. Μια στιγμή να διαβάσουμε. Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα Γκόλφης Νικήτας, παρόν. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα Θανασίου Ευαγγελία, απούσα. Γάμα Δημοτική Κοινότητα Λιακός Σταύρος Χαράλαμπος, Λιακός Σταύρος, απόν. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα Μπούλος Αναστάσιος, απόν. Και πέμπτη Δημοτική Κοινότητα Βοηδονικόλας Ιωάννης, παρόν. Παρακαλώ πολύ να μου δηλώσετε αν υπάρχει επαρτία. 28 από τους Δημοτικούς Συμβούλους και 2 από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων. Υπάρχει απαρτία, κύριε Πρόεδρε. Μετά την εκφώνηση από τον κύριο Γραμματέα και σύμφωνα με αυτήν, υφίσταται απαρτία και αρχίζει η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον προϋπολογισμό. Διαβάστε το θέμα, παρακαλώ, κύριε Γραμματέα, και προχωράμε. Θέμα ημερήσιας διάταξης. Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2016. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συζητάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού του 2016 του Δήμου μας σε συνθήκες κρίσης εσωτερικής και ευρωπαϊκής
οικονομικής και κοινωνικής, όπου η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται επίκεντρο. Παράλληλα, υπάρχει και το πρόβλημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, που τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη είχε ως στόχο τον εξυγχρονισμό της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, χωρίς όμως την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, παρά τη μεταβίβαση πολλαπλών αρμοδιοτήτων που εγχωρήθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν έφταναν όλα αυτά, ερχόμαστε σε αυτήν την ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων περίπου κατά 60% και στη συνέχεια στη μη απόδοση αυτών τόσο για τις λειτουργικές μας ανάγκες, όσο και για τις επενδυτικές μας ανάγκες. Είχαμε καθυστερήσει τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευτυχώς στο τελευταίο τρίμηνο τετράμινο όμως σημαντική επιτάχυνση. Κατακόρυφη αύξηση των αρμοδιοτήτων χωρίς ανάλογους πόρους και κάθετη μείωση του προσωπικού συνέπεια συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευση προσλήψεων για την αναπλήρωση των κοινών θέσεων. Κληθήκαμε λοιπόν να συντάξουμε τον προβλεψισμό του 2016 του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού. Η ΚΙΑ 26-945-31-7-15 παρέχει σαφές οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Και ο φετινός προϋπολογισμός στηρίχθηκε στις βασικές αρχές που πρέπει να το διέπουν: τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, την καθολικότητα και την ειδίκευση των πιστώσεων. Ο προϋπολογισμός έχει διτή έννοια. Από τη μία είναι ένα εργαλείο δέσμευση των πολιτικών επιλογών της κάθε δημοτικής αρχής και από την άλλη επικυρώνει την νομιμότητα αυτών που πρόκειται να εκτελεστούν. Ο προϋπολογισμός είναι η κορυφαία πράξη του Δήμου γιατί καθορίζει τους στόχους, εξειδικεύοντας και προσωπικοποιώντας δράσεις και αποτελεί εν γέννη ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία λειτουργίας μιας διοίκησης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν με όσα προανέφερα ο φετινός προϋπολογισμός του 2016 να μην είναι λιτός, όσο λιτός ήταν και του 2015, γιατί έτσι μόνο θα ήταν ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στάδια και διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτό που θέλω να προσθέσω πριν κλείσω και πάρει το λόγο η αρμόδια αντιδήμαρχος είναι ότι ευελπιστούμε, επειδή ανοίγουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ σε 2-3 μήνες το αργότερο, ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, να αντλήσουμε τα κεφάλαια που σκοπεύουμε να αντλήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των οποίων είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά και το οποίο στηριζόταν και από τότε και ως προεκλογική δέσμευση, αλλά και στη συνέχεια, στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και άλλα τομεακά προγράμματα. Αυτά από εμένα ως μια μικρή εισήγηση και νομίζω λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο. Την αντιδήμαρχο την κυρία Γρήκα, αλλά πριν την. Κυρία Γρήκα, συγγνώμη να αναγγείλουμε κάποιες παρουσίες. Προσήρθαν ο κύριος Κάρλες, ο κύριος Τουμπέκης και η κυρία Φίκε. Κυρία αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Θέλετε, όπου θέλετε εσείς, ελάτε εδώ, ελάτε εκεί, όπου βολεύεστε, όπου βολεύετε, ελάτε από εδώ, να είστε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προσήλθε κύριε Σταθάκη. Εισάγεται προς ψήφιση ο προϋπολογισμός του έτους 2016 του Δήμου μας σε συνθήκες ιδιαίτερης κρίσης, τόσο εσωτερικής, με πεδία εκδήλωσης την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, όσο και ευρωπαϊκής, όπου δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφανση και η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού προγραμματός της εντός ενός έτους. Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία στιγμή για τα συλλογικά όργανα του Δήμου και αποτελεί πεδίο ανταλλαγής απόψεων και θέσεων που θα πρέπει να συνεισφέρουν στη βελτίωσή του για την επίτευξη των στόχων του Δήμου. Με την νομική έννοια του όρου, προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος. Ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών είναι η πρόβλεψή του στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Ο προϋπολογισμός του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα πραγματικά μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας έχει δημιουργήσει οικονομική ασφυξία σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και πολύ περισσότερο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2016,
όπου προβλέπει για τους Δήμους χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύρια, 571 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ έπρεπε να αποδίδονται συνολικά περί τα 4 δισεκατομμύρια, 79 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σειρά οικονομικών μέτρων, αλλά και αδυναμίες της γενικής κυβέρνησης επιβαρύνουν το οικονομικό τοπίο για το σύνολο των Δήμων της χώρας, καθώς για πρώτη φορά επιβάλλεται φορολόγηση των Δήμων με 26% επί των εσόδων τους από ακίνητη περιουσία και μάλιστα με 55% υποχρέωση προκαταβολής, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται και φόρος προστιθέμενης αξίας σε διάφορες υπηρεσίες των Δήμων. Ακόμα και οι πιστώσεις στη ΣΑΤΑ έρχονται με σημαντική καθυστέρηση και νομίζω ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την απέτηση της κυβέρνησης μέσα στο έτος 2015 για απόδοση των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων, αλλά και τον σχεδιασμό και τη σκέψη που υπήρχε για επιχορήγηση από τους Δήμους των νοσοκομείων περιφέρειάς τους που εν τέλει αποσύρθηκε. Να πούμε επίσης ότι δυστυχώς δεν έχει βοηθηθεί νομοθετικά η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια, τουλάχιστον για αυτό που διεκδικείται πολλά χρόνια τώρα και με προσπάθειες από την ΚΕΔΕ και από τους Δήμους, στο να ξεμπλοκάρουν τα έσοδα προκειμένου να ενισχυθούν οι Δήμοι, όπως λόγου χάρη από τα τέλη υπόγειας διέλευσης, που είναι ένα άκρος αμφιλεγόμενο νομικά θέμα. Θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή τονωτική ένεση για τους Δήμους και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχει ξεκαθαριστεί με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κληθήκαμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2016, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού. Το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δεσμευτικό και δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς. Η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρθηκε και από τον Δήμαρχο, η 26945 της 31ης Εβδόμου 2015, παρέχει σαφείς οδηγίες δεσμευτικές και ο φετινός προϋπολογισμός στηρίχθηκε στις βασικές αρχές που πρέπει να τον διέπουν, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τη σύνεση, την υπευθυνότητα, την διαφάνεια, την ειλικρίνεια, την καθολικότητα, την ειδίκευση των πιστώσεων και πάνω απ' όλα τον ισοσκελισμό. Σαν Δημοτική Αρχή που αναλάβαμε πριν ένα χρόνο, θεωρώ ότι πετύχαμε κάποιους στόχους που είχαν τεθεί στον πρώτο, στον αρχικό μας προϋπολογισμό και αυτό αποδεικνύεται φρονό μέσω της αύξησης των ποσοστών υλοποίησης. Πάνω σε αυτά τα δεδομένα, στηρίχθηκε και ο φετινός προϋπολογισμός. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, ο φετινός προϋπολογισμός του 2016 να μην είναι ρεαλιστικός, να μην είναι υλοποιήσιμος, να μην είναι αποτελεσματικός, αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων, αυτά αναλύονται ως εξής. Τα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 89.259.172 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.699.222 ευρώ. Τα έσοδα παρελθόντων ετών ανέρχονται σε 5.903.200 ευρώ. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα, και το σημειώνουμε εδώ αυτό, κάνοντας αντιπαραβολή με το άλλο σκέλος, τα εισπρακτέα υπόλοιπα αποβεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, αυτό που πολλές φορές ακούγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ΠΟΕ, ανέρχονται σε 79.381.512 ευρώ. Οι εισπράξεις υπέρ δημοσίου ασφαλιστικών φορέων και τρίτων ανέρχονται σε 13.772.748 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε 23.143.628 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανέρχονται σε 19.949.611 ευρώ. Αναφορικά με το σκέλος των εξόδων, αυτά αναλύονται ως εξής. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε 35.273.195 ευρώ. Οι αμοιβές και παροχές τρίτων ανέρχονται σε 10.686.846 ευρώ. Φόροι, τέλη, λοιπά γενικά έξοδα ανέρχονται σε 2.702.956 ευρώ. Τοκοχρεωλήσια δανείων για φέτος ανέρχονται σε 10.444.502 ευρώ.
Προμήθειες αναλώσεις υλικών ανέρχονται σε 3.980.404 ευρώ. Μεταβιβάσεις σε τρίτους λοιπά έξοδα ανέρχονται σε 44.439.529 ευρώ. Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ ανέρχονται σε 11.350.545 ευρώ. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ανέρχονται σε 90.439.422 ευρώ. Στο σκέλος των επενδύσεων ολοκληρώνουμε, αναλύονται ως εξής. Οι αγορές ανέρχονται σε 5.807.885 ευρώ. Τα έργα ανέρχονται σε 17.375.670 ευρώ. Μελέτες ανέρχονται σε 554.398 ευρώ. Και το αποθεματικό μας ανέρχεται σε 3.742,62 ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Πρώτον, ο προϋπολογισμός του 2016 είναι μειωμένος σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό κατά 6.076.040 ευρώ ως αποτέλεσμα εξορθολογισμού και προσέγγισης στην πραγματικότητα των μεγεθών του. Δεύτερον, τα τακοχρεωλήσια των δανείων του Δήμου μας ανέρχονται για το 2016 σε 10 εκατομμύρια, ως ακούστηκε ήδη, 444.502 ευρώ, ενώ, ως ενθυμίστε, το 2015 καταβλήθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 2016 θα καταβάλουμε 8.444.502 ευρώ παραπάνω για κάλυψη των δανειακών μας υποχρεώσεων. Για την ρύθμιση που έχουμε ψηφίσει και ακολουθούμε της οφειλής μας προς την εφορία των 11.200.000 με την παρακράτηση του 5% από τους ΚΑΠ, αυτό μας επιβαρύνει 887.000 ευρώ για το έτος 2016. Επιπρόσθετα, θα καταβάλουμε για έμφυα ποσό 367.000 και φόρο εισοδήματος για μισθώματα και περίπτερα κατά βάση, επιβαρυνόμαστε κατά 800.000 ευρώ. Πλέον τον ανωτέρω, ποσό 2 εκατομμυρίων περίπου, μας επιβαρύνει ως κόστος μισθοδοσίας και αφορά το προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δήμο μας και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Αναφορικά με τις προβλέψεις μη εισπράξης και το λέω ως αντιπαραβολή σε σχέση με τα εισπρακτέα υπόλοιπα αποβεβαιωθέντα έσοδα που ανέρχονται σε 79 εκατομμύρια, οι προβλέψεις μη εισπράξης μας από εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ ανέρχονται στο ποσό των 76.710.000 και να πω ότι αυτή ακριβώς η αναγραφή είναι που καθιστά τον προϋπολογισμό απόλυτα ρεαλιστικό. Δεν υπάρχουν διωγγωμένα έσοδα, είναι απολύτως ρεαλιστικά. Και να πούμε ότι μεγάλο στοίχημα για την Δημοτική Αρχή είναι το ξεκαθάρισμα, το ασφαλές ξεκαθάρισμα του Μητρώου οφειλετών μας, των απαιτήσεων του Δήμου, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο αγκάθι, θα το χαρακτήριζα, που παραλάβαμε. Και είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2016 αποτελεί εξορθολογισμένο, πραγματικό προϋπολογισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, τον Διευθυντή, την προϊσταμένη για την τεράστια προσπάθεια που έκανα για τη σύνταξη και ολοκλήρωσή του. Να αναφέρω μία τυπική διόρθωση που προέκυψε από μία έκτακτη ανάγκη του ΒΕΑΚΙΟΥ για να μην δαπανίσουμε περαιτέρω χρόνο στην αναμόρφωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι εξαιρετικά επίγουσα και το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά. Εισηγούμε τη διαγραφή του ΚΑΕ 00.6711.06 και με το ποσό του ενισχύεται ο ΚΑΕ 15.6261.15 με το ποσό των 35.000 ευρώ. Και να κλείσω με την ανάλυση του χρηματικού υπολείπου, το οποίο είναι στην σελίδα 18 του προϋπολογισμού. Όπως θα δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι,
Όσον αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, ως αναγραφέν, είναι 23.143.628 ευρώ. Από αυτά τα περισσότερα ποσά, δηλαδή ας κάνουμε έναν επιμερισμό, το χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών είναι 7.025.111 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από μη διαθέσιμα προνοιακά επιδόματα είναι 1.175.201 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο, το γνωρίζετε όλοι, προερχόμενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών είναι τα 5.221.000, τα οποία αποτελούν το 50% της δόσης των 10 εκατομμυρίων που πρέπει να αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έτος 2016. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 1 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη δικαιωμένων δαπανών 5.471.184 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γέννη δαπανών του Δήμου 1 ευρώ. Θέλω να πω ότι εδώ τα αναγραφούμενα ποσά είναι τα περισσότερα ονομαστικοποιημένα. Το πρώτο είναι το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο και το οποίο θα ήθελα να αντιπαραβάλλετε σε σχέση με τα περί τα 4.600.000 υποχρεώσεις παλαιότερων ετών του Δήμου και σε συνδυασμό με το ότι στο Ταμείο μας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν δύο μισθοδοσίες και η μισθοδοσία κάθε μήνα είναι περί τα 2 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια, ευχαριστώ για τη διόρθωση κύριε Διαθεσόπουλε. 2,5 και 2,5-5. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Και παρακαλώ πολύ, τώρα θα τοποθετηθούμε επί των ερωτήσεις. Θα κάνουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις θα γίνουν και μετά θα απαντήσει η κυρία Αντιδήμαρχος και μετά θα πάμε στις τοποθετήσεις. Παρακαλώ τους συναδέλφους, όσο μπορούμε πιο σύντομοι να είμαστε και εμπεριστατωμένοι. Ο κύριος Κάρλες έχει το λόγο. Για ερωτήσεις, ναι, το εξήγησα, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη, αλλά μέχρι τώρα κάναμε το εξής. Εάν δεν υπάρχουν τις διαδικασίες, αν έχει κάποιος ερώτησες, την κάνει στην ομιλία του. Συγγνώμη, παιδιά. Κύριε Κάρλε, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουμε σήμερα τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι η κορυφαία, θα έλεγα, απόφαση που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι ο προϋπολογισμός είναι πράξη πολιτική. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει την πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, διατυπωμένη σε αριθμούς. Αναφέρεται σε όλες τις εκδηλώσεις του οικονομικού και κοινωνικού βίου του Δήμου. Την ευθύνη εφαρμογής του προϋπολογισμού και της διαχείρισης δημοτικών οικονομικών υπέχει ο κύριος Δήμαρχος. Τους βοηθούς του, ο οποίος πρέπει να έχει εξαιρετικά προσόντα επιστημονικής κατάρτισης, θέλησης και πολιτικού ήθους. Τα υπόλοιπα δεν θα τα διαβάζω, γιατί θέλω να σταθώ σε αυτά. Κύριοι συνάδελφοι, μετά την έλευση της Τρόικας, μπήκε ένα φρένο σε αυτό που λέγαμε παλιά, ότι θα βρούμε λεφτά από την τάδε πηγή, θα βρούμε λεφτά από την τάδε πηγή, από την τάδε, και προ 5-6 ετών θα βλέπατε ένα παράδειγμα τεχνικό πρόγραμμα της τάξης των 275 εκατομμυρίων, το οποίο κατέληγε ούτε στα 4.
και με τη ΣΑΤΑ και με τις επιχορηγήσεις και με τους δημοτικούς πόρους και με όλα. Τώρα τι έχει γίνει? Τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Η εγκύκλειος που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, παρότι δεν ήμουν εδώ, κατάλαβα τι έλεγε, λέει ποιοι θα είναι οι ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ, λέει, θα είναι οι ίδιοι με το προηγούμενο έτος, σύν τη μισθοδοσία αυτών που ήρθαν από την Ομαρχία για την πολεοδομία ή την άλλη υπηρεσία, τα οποία από ό,τι άκουσα είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Διαφωνώ, είναι λιγότερα. Τι άλλα λεφτά έχουμε? Έχουμε τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Είναι ο νόμος 3756 του άρθρου 27, τα παλιά παρελθόντα, τα οποία είναι γύρω στα 2.800. Αυτά τα διαθέτουμε. Από εκεί και πέρα πάμε στα ίδια έσοδα. Τα ίδια έσοδα τα οποία σου λέει κωδικό προς κωδικό, δηλαδή για τις προσόδους ακίνητης περιουσίας, για τα έσοδα από εκείνη την περιουσία, για τα ανταποδοτικά, για τα τέλη και δικαιώματα παροχής υπηρεσιών, φόροι, τέλης, φορές, ο 07 λοιπά, τακτικά έσοδα, έσοδα από εκποίηση περιουσίας, δωρεές, προς αυξήσεις λοιπά, έκτακτα έσοδα, έσοδα από για πρώτη φορά τακτικά, έσοδα από για πρώτη φορά έκτακτα, 32, εδώ είναι και το ζουμί που είπε και η κυρία Αντιδήμαρχος, είναι τα εισπραχτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι 79 εκατομμύρια, αλλά πάμε στην κατηγορία 85, όπου λέει πρόβλεψη μη εισπράξης, γιατί δεν σε αφήνει ανάλογα με την προηγούμενη χρονιά, όπως το 2014 για παράδειγμα ήταν 2.125, το 2015 ήταν 2.670, δεν σε αφήνει παραπάνω και λέμε υπηρεσία σωστά 2.679. Κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός υπηρεσιακός. Δεν αποτυπώνει την πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, διότι είναι συγκεκριμένος με το τι έκανες πέρυσι, πρόπερσι στα έσοδά σου, οπότε έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό. Και το συγκεκριμένο ποσό αυτό, είπαμε ότι είναι η ΚΑΠ και τα τακτικά έσοδα. Τα ίδια έσοδα. Τα ίδια έσοδα είναι γύρω στα 12 με 13 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Στο συγκεκριμένο πέρυσι ήταν 12.910, γύρω στα 13 εκατομμύρια δηλαδή. Το ίδιο είναι και φέτος. Και σου λέει και τους ΚΑΠ ότι θα είναι ό,τι πέρυσι, συν τη μισθοδοσία που είπαμε. Από ό,τι φαίνεται στην ιστορία εδώ των ετών, ΚΑΠ σε σχέση με τη μισθοδοσία, υπάρχει μια διαφορά. Αν αρχίσουμε από το 7, υπήρχε μια διαφορά γύρω στα 10 εκατομμύρια. Μείον τα λεφτά που έπαιρνες από αυτά που έπρεπε να δώσεις για μισθοδοσία. Στο 8 ήταν 8.700, στο 9 ήταν 5.400, στο 10 6.900, δηλαδή 7, στο 11 7, στο 12 5.5, στο 13 7.300, στο 14 4.280, στο 15 2.475. Τι συμβαίνει, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται εδώ? Διότι ακούσαμε την κυρία Αντιδήμαρχο να λέει ότι δεν έχουμε λεφτά, η κατάσταση οικονομική είναι αυτή που είναι, αλλά δεν είναι για το Δήμο του Πειραιά μόνο, και θα πω ότι εννοώ ο Δήμο του Πειραιά ως προς τη διαχείριση που πρέπει να κάνει ο κύριος Δήμαρχος, είναι για τον συνταξιούχο, για τον εργαζόμενο, διότι έχουμε μείωση της μισθοδοσίας καθαρά χωρίς ανταποδοτικά από τα 34 εκατομμύρια το 7, πάντα με απολογιστικά στοιχεία, στα 18.423, χωρίς ανταποδοτικά πάλι, στο 2015. Παρατηρούμε δηλαδή μία μείωση της μισθοδοσίας γύρω στο 50%.
Αυτό οφείλεται στη μείωση των αμοιβών και στην συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Στους ΚΑΠ τώρα τι είχαμε. Το αντίστοιχο ήταν 23 εκατομμύρια το 7, 435 πήραμε, και το 15 πήραμε 16 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι είναι δυσανάλογος η μείωση των ΚΑΠ που παίρνουμε από την κυβέρνηση, από την κεντρική διοίκηση, ΚΑΠ δηλαδή, από την μισθοδοσία που είναι στις υποχρεωτικές δαπάνες. Πήρες υποχρεωτικές δαπάνες για να συγκρίνεις. Άρα, από το 7, 8, 9 κλπ, η κατάσταση, η οικονομική του Δήμου είναι πολύ καλύτερη. Πάρα πολύ καλύτερη. Το καταλαβαίνετε γιατί. Διότι τα μεν ίδια έσοδα κυμαίνονται από 12 έως 13 εκατομμύρια όλα τα χρόνια και δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Συν τους ΚΑΠ. Αυτά είναι. Και συν σε αυτά να υπολογίσουμε από τις διαφορές που βγήκανε γύρω στα 2.738 που ήταν το 15, είναι τα παρελθόντα οικονομικά έτη, ο νόμος 3756, το άρθρο 27, που λύγει φέτος το 16, αλλά από ό,τι ξέρει ο κύριος Αβραμίδης γίνεται προσπάθεια να βγουν τα καινούργια παρελθόντων ετών, κύριε Δήμαρχε, και εύχομαι να γίνει και γρήγορα το 2.700. Επομένως, από τα προηγούμενα χρόνια είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σε πάρα πολύ κατάσταση. Ειδικά την περίοδο του Φασούλα. Εκεί υπήρχαν μεγάλα ανοίγματα στις δαπάνες από αυτά τα λεφτά που ερχόντουσαν. Παρατηρώντας τώρα τον προϋπολογισμό, βλέπω, αλλά είναι φυσιολογικό θα έλεγα, τώρα εγώ δεν χρειάζεται να τα λέω αυτά και δεν μου επιτρέπετε, ότι βλέπω ότι ενώ η μισθοδοσία πέρυσι πήγε, η κατηγορία 60 πήγε στους 30.146.000, έχουμε 35. Είναι αυτό που κάνουν οι διευθυντές, οι υπηρεσίες, όλο και κανένα φράγκο βάζουν παραπάνω, ειδικά στα ανταποδοτικά, και, και είναι υποχρεωμένοι να τα βάλει, και εκεί παιδεύεται η υπηρεσία, η ταμιακή, και ο διευθυντής, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Χαρβαλάκου, και οι προϊσταμένοι, τους οποίους οφείλουμε όλοι να δώσουμε συγχαρητήρια, διότι και κατά το παρελθόν έχουν βοηθήσει πολύ και βοηθάνε και τώρα και με τις γνώσεις τους και με ορισμένα πράγματα, διότι κάποιοι άλλοι διευθυντάδες είχαν άλλη νοοτροπία. Εδώ όμως που θέλω να τονίσω, κύριε Δήμαρχε, είναι το εξής. Ενώ υπάρχει ένα υπόλοιπο ταμείου 23 εκατομμύρια, πέρυσι το αντίστοιχο ήταν 13, εκεί που λέγαμε ότι είμαστε μέσα και θα πνιγούμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε και ακούσαμε και κοσμητικά επίθετα και διάφορα και άλλα, ήταν 13, τώρα είναι 23. Για να δούμε ποιος λέει η αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος είναι μη αξιόπιστος. Αν θέλετε να συντομεύσουμε λίγο. Αν αυτά ακουστούν από άλλους, πάσω, σταματώ εδώ. Αλλά σε μένα πω. Τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε ταμιακό υπόλοιπο. Και μακάρι να έχουμε τόσο και παραπάνω. Διαπιστώνω, κύριε Δήμαρχε, στη σημερινή εποχή, γιατί αλλάζουν οι εποχές, άλλο το 6, άλλο το 10, άλλο το 14, άλλο το 16. Διαπιστώνω ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου πρέπει να προσαρμόζεται. Πρέπει να προσαρμόζεται. Και στη σημερινή εποχή είδα από όλους την ευαισθησία να δούμε για τους πρόσφυγες, να δούμε για τους μετανάστες και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσω της δημοτικής επιχείρησης γεύματα,
κτλ. Το Δήμο δεν τον είδα πουθενά εδώ. Και δεν θα πω για τους μετανάστες, γιατί οι μετανάστες στο κάτω του Δήμου Γραφής είναι κυβερνητική υποχρέωση, εκεί που παίρνουν αποφάσεις και δεν σας ρωτάνε να τα λέτε αυτά. Παίρνουν αποφάσεις χωρίς να σας ρωτάνε. Και να τρέχει ο Δήμος, όχι ο δικός μας μόνο, και οι άλλοι Δήμοι να καλύψουν τα ακάλυπτα. Θα έλεγα το εξής. Δεν είδα στην κοινωνική πολιτική του Δήμου να ασχοληθούν με τους μαθητές, για παράδειγμα, στις φτωχές οικογένειες, να δημιουργήσουν τα λεγόμενα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, που γίνεται μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας μικρός λογαριασμός από μια ματιά που έριξα και στην ΚΟΔΕΠ και στο Δήμο. Δεν είναι ΚΔΑΠ. Κάνετε λάθος, δεν είναι ΚΔΑΠ. Είναι τα λεγόμενα ΚΔΑΠ, τα επιχορηγούμενα από το ΕΣΠΑ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και για τους μαθητές, μετά από υπογραφές των γονέων, και για τα ΑΜΕΑ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Κύριε Καλό, δεν θα τελειώσει. Δεν θα διακόπτετε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Είναι για το καλοκαίρι. Είναι ανακριβές, κύριε Πρόεδρε. Άρα δεν το κοιτάω καθόλου, θέλετε να μου πείτε. Είναι για το καλοκαίρι. Δεν έδωσε το κράτος επιχορηγήσεις για ΚΔΑΠ. Δεν δίνει το κράτος. Εγώ σας λέω. Να μην κάνουμε διάλογο. Εγώ μιλάω το ΕΣΠΑ και δεν με ενδιαφέρει αν θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ ή τα λοιπά. Ο Δήμος, εάν έχει ένα εκατομμύριο, 1,5, πρέπει να τα δώσει σε αυτά τα φτωχά παιδάκια. Να φάνε το μεσημέρι και να κάτσουν να διαβάσουν. Άτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άμα το κάνει ο Δήμαρχος, θα τον έχουν όπα-όπα. Καρέλα, επί του θέματος. Γιατί δεν είναι στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν είδα χρήματα από αυτά που υποτίθεται ότι περισσεύουν. Υποτίθεται ότι περισσεύουν, που για μένα περισσεύουν, να δώσουμε λεφτά εμείς να αναλάβουμε την κοινωνική πολιτική που είναι ανίκανο το κράτος να κάνει για τα παιδιά, για τους μαθητές του Πειραιά, όπως εξασφάλισε ο Δήμαρχος Περάματος 1500 συσίτια κάθε μέρα. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στο Πέραμα και αυτός εξασφάλισε 1500. Και είναι για όλα τα παιδιά, δεν είναι για τα φτωχά. Εμείς λέμε για τα φτωχά. Καλό μα. Ησυχά, τι θέλω να πω τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Αυτός είναι ένας πολύ καλός υπηρεσιακός προϋπολογισμός. Θα τα λέμε όλα όπως πρέπει. Συντεταγμένο σύμφωνα με αυτή την οδηγία που είπατε, αλλά η πολιτική του Δήμου και η εξασφάλισης εκεί φαίνεται. Κάποιος δήμαρχος, ξέρετε τι έλεγε, είναι δήμαρχε. Μεγάλης πόλης, σαν τον Πειραιά. Σαν τον Πειραιά. Εγώ λέει, αν μπορούσα, θα είχα και πρέπει να έχω 6 αντιδημάρχους κοινωνικής πολιτικής. Που να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη φτώχεια, για την ανέχεια, για αυτούς που δεν έχουν και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα στην πολιτική σας δεν το βλέπω. Ο κύριος Αβραμίδης, αν έχει άλλη άποψη, εγώ σταματάω να με συμπληρώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σταθάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω από το γεγονός που επαναλήφθηκε και φέτος. Χρειάστηκε να αναζητήσουμε εμείς, με δική μας πρωτοβουλία, τα πρακτικά της Επιτροπής Διαβούλευσης, για να μάθουμε τι ακριβώς διαβουλεύτηκε. Βέβαια, αναγνωρίζουμε ότι δεν υπήρξε προσέλευση μεγάλη των μελών της. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός, διότι υπάρχει κάτι που και εμείς το έχουμε ως αίσθηση, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αξιοποιηθεί αυτή η υποχρέωση ύπαρξης αυτής της Επιτροπής εκ του νόμου. Υποχρεωμένοι είμαστε να την που τη συγκροτήσαμε λόγω υποχρέωση εκ του νόμου έγινε. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόθεση να υπάρξει μια καθαρή και πλήρης ενημέρωση που θα οδηγεί στην ανταλλαγή των απόψεων, στη ζήμωση, στην αξιοποίηση των πορισμάτων. Με το χρόνο λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης συνειδητοποιούν ότι παίζουν ένα διακοσμητικό ρόλο, ότι ό,τι και να πούν κανένας δεν πρόκειται να τα ακούσει και πολύ περισσότερο κανένας δεν το λάβει υπόψη του. Έτσι λοιπόν απαξιώνεται και αποδυναμώνεται ο ρόλος της. Ο προϋπολογισμός είναι ένα κορυφαίο γεγονός και θέλει συμμετοχή, θέλει διαβούλευση,
Δεν αντιμετωπίζεται όμως δυστυχώς ως κάτι τέτοιο από όλες τις μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές, γιατί όλες οι δημοτικές αρχές διακατέχονται από την αίσθηση ή από τη σιγουριά ότι στην πραγματικότητα το τι θα γίνει στο επόμενο, στο προσεχές διάστημα, τον τρέχοντα χρόνο δηλαδή, αφορά μόνο αυτές και όλα τα άλλα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα μπορούσε βέβαια όλη αυτή η διαδικασία να είναι σίγουρα περισσότερο ελκυστική και δημοκρατική και ουσιαστική και όχι ανορεξική και τυπική. Μιλάμε ενώ ξέρουμε ότι τελικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αυτό δεν είναι μομφή προς την νυν δημοτική αρχή, γιατί σας είπα ότι ακολουθείτε μια πανομοιότυπη διαδικασία, μια διαδικασία καρμπών όλα τα χρόνια, που δυστυχώς έχει γίνει δηλαδή καθεστώς και από την οποία καμία δημοτική αρχή δεν έχει αποστασιοποιηθεί. Πάντως, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, επειδή την άλλη εβδομάδα θα συζητήσουμε για τα πεπραγμένα του Δήμου, νομίζω ότι πρέπει να θα είναι ανοιχτή η διαδικασία. Θα κληθούν οι φορείς της πόλης, έτσι πρέπει να γίνεται, να ακουστεί το τι έκανε ο Δήμος κατά το 2015 και βεβαίως να γίνουν και ερωτήσεις και παρεμβάσεις, να αντέξουμε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία. Λοιπόν, όπως η διαδικασία ήταν, όπως σας την περιέγραψα, την ίδια αίσθηση μας δίνει και το κείμενο του προϋπολογισμού. Είναι χωρίς όραμα, είναι ένα κείμενο τυπικό, διαδικαστικό και διεκπεραιωτικό. Πριν ένα χρόνο, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2015, διακηρύσατε ότι ήταν ένας προϋπολογισμός που δεν αποτύπωνε ναι μεν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, μειωμένος σίγουρα, αλλά πραγματικός, ρεαλιστικός, εξωστρεφής και επενδυτικός και που οδηγούσε ένας προϋπολογισμός που οδηγούσε στην εξυγίαση του Δήμου. Εμείς το καταψηφίσαμε, αν και κατανοήσαμε και τις δυσκολίες και τις συνθήκες και το ότι ήταν η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας Δημοτικής Αρχής στο τιμόνι του Δήμου. Και όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό και με την έλλειψη οράματος για την πόλη κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Όμως και από αυτόν τον μειωμένο προϋπολογισμό και τον πραγματικό και τον ρεαλιστικό λίγα πράγματα κάνατε. Από το σύνολο των προϋπολογιστέντων εσόδων που ήταν 239 εκατομμύρια, ο Δήμος εισέπραξε ένα ποσοστό περίπου 48%. Κάτι λιγότερο από τα μισά. Από το αντίστοιχο ποσό των εξόδων έδωσε μόνο το ποσοστό 45%. Το αποθεματικό μας από 2.293 πήγε στα 3.742 ευρώ. Οι περιβόητες επενδύσεις ανήλθαν μόλις στο 20, από τα 34 εκατομμύρια στα 6,5 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 20%. Κυρία Αντιδήμαρχε, δεν ξέρω που την είδατε την αύξηση των ποσοστών υλοποίησης που αναφέρατε πριν στην τοποθέτησή σας. Εμείς δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι ο Καλλικράτης έχει τρία καλά. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Διαβούλευσης και τα δύο θεωρούμε ότι έχουν απαξιωθεί. Και το τρίτο που είναι ο συμπαραστάτης του πολίτη, το οποίο έχει διαγραφεί από τη σκέψη της Δημοτικής Αρχής για να γίνει, για να εκλεγεί, να οριστεί ο συμπαραστάτης του πολίτη. Λέμε λοιπόν τη στροφή στη διαβούλευση και σε ένα συμμετοχικό προϋπολογισμό με την άμεση εμπλοκή των πολιτών και των κοινοτικών συμβουλίων θα βοηθήσει σίγουρα να δούμε τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, τις ανάγκες των πολιτών και πάνω σε αυτά να χτίσουμε τις προτάσεις μας. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα μοντέλο δημοκρατικό, ένα μοντέλο διάφανο, ένα μοντέλο δίκαιο. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, κύριε Δήμαρχε, είχατε υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Σας τα είπαμε και πέρσι. Σας είπαμε ότι και αρκετά από αυτά ήταν αντιγραφή του δικού μας προγράμματος. Δεν θα τα πω φέτος, τα 11 πρώτα βήματα κτλ. Απλά πάλι θα αναρωτηθούμε πού είναι η πρόβλεψη για όλα αυτά που είχατε υποσχεθεί. Πέρσι, έστω ήταν η πρώτη χρονιά, μπορεί να είχατε και μια δικαιολογία. Φέτος όμως, πού και ποιο είναι το στίγμα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά το ίδιο το κείμενο του προϋπολογισμού, με τους συγκεκριμένους κωδικούς και τα συγκεκριμένα έσοδα και έξοδα, τα μισθώματα από την Ιωνίδιο που άνοικαν πριν στην Ιωνίδιο δεν εισπράττονται. Στα σχολεία σοβαρό πρόβλημα, γιατί ΔΙΡΑΠ και την ΚΟΔΕΠΤΑ είπαμε πριν. Βρεφονιπιακή σταθμή είχαμε προτείνει να προσληφθούν λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι. Δεν έγινε. Καμία μέρημνα για τα κτίρια και τα μνημεία της πόλης μας. Δεν έχουμε εισπράξει κανένα ποσό για πρόστιμα από καταστήματα. Τι σκοπεύετε γι' αυτό να κάνετε? Αναφέρεται στον προϋπολογισμό μεγάλα έσοδα
από παράνομη στάθμευση δημοσίων οχημάτων. Ναι, ωραία, αλλά θα εισπραχθούν, υπάρχει περίπτωση αυτά να εισπραχθούν. Τα εισπραχθέντα υπόλοιπα των προηγουμένων ετών εισπράχθηκαν μόλις 2.670.000. Είχαν προϋπολογιστεί νομίζω 79 εκατομμύρια, τώρα προϋπολογίζουμε 80 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μυθικό στην κυριολεξία ποσό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν και αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες στην εισπραξή του. Οι ορκωτοί λογιστές είχαν αναλύσει τους λόγους. Φαίνεται, είναι παλιά, έρχονται από παλιά πολλά από αυτά, μεγάλο κομμάτι από, από αυτό το ποσό. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις δεν υφίστανται ή κάποιοι έχουν περιέλθει σε πραγματική οικονομική αδυναμία. Δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και νομίζω ότι δεν θα τα πάρουμε κιόλας. Τα οφειλόμενα μισθώματα της Ιωνιδίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εξακολουθούν να αυξάνονται σε βάρος όμως της οικονομικής δυνατότητας της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής και σε βάρος εν τέλει της οικονομικής ευρωστίας των σχολείων. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε ένα χατηρά και λέμε άσε τώρα είναι δύσκολες εποχές να μην πληρώσει ή πώς να ζητήσω τα μισθώματα που είναι μισθώματα πολλών πολλών ετών που οφείλονται και νομίζω κάποια πια θα έχουν υποπέσει και στην πενταετή παραγραφή. Αλλά αυτή η συμπεριφορά έχει άμεσο αντίκτυπο στα σχολεία της πόλης, τα οποία κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι καθόλου αναπτυξιακός και προωθητικός για το Δήμο και την πόλη και σε μεγάλο βαθμό εικονικός, διότι στηρίζεται σε έσοδα τα οποία δεν μπορούμε, δεν υπάρχει ο τρόπος να τα εισπράξουμε. Για μας λοιπόν συνεχίζει να είναι στόχος μας ο αγώνας για τον επανακαθορισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως λαϊκού θεσμού και ως πρωτοπόρου κυτάρου δημοκρατίας στις προοδευτικές κοινωνικές αλλαγές. Περιμέναμε λοιπόν ο φετινός προϋπολογισμός να ήταν καλύτερος και πιο φιλικός στην πόλη, πιο εμπνευσμένος και συμβατός με τις ανάγκες των δημοτών. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Επιπλέον πάλι δεν υπάρχει ειδικό παράρτημα για τις δράσεις των δημοτικών κοινοτήτων, όπως έπρεπε να υπάρχει. Το λιμάνι της Αγωνίας ξεκαθαρίζει ότι θα ψηφίζαμε ένα προϋπολογισμό κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά ευαίσθητο, με σοβαρή κοινωνική πολιτική, με προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με μια ανάπτυξη που να αφορά τους πολλούς και όχι τους λίγους και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα μεγάλα έργα που γίνονται στην πόλη μας. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο μέσα στον προϋπολογισμό αυτό. Υπάρχει και μόνο, άλλωστε και μόνο παράθεση αριθμών που εντάξει, έχουν τη σημασία τους, αλλά έγινε και τίποτα άλλο, κανένα όραμα στην πόλη. Σταματάω εδώ. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι της παράταξης, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους και με άλλες παρατηρήσεις. Σταματώ δηλώνοντας ότι εμείς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παντελάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που φέρνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν αφορά την ουρά προηγούμενης δημοτικής αρχής. Υπόθηκε από όλους ότι ο προϋπολογισμός αυτός και γενικά ο προϋπολογισμός είναι η έκφραση πολιτικής βούλησης του Δήμου και είναι πράξη πολιτική. Εγώ, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, θα ξεκινούσα από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου, όλων των Δήμων και του Δήμου Πειραιά, είναι έκφραση της γενικότερης πολιτικής. Από εκεί ξεκινάει. Από το τι ψηφίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό και εντάσσεται ο προϋπολογισμός του κάθε Δήμου στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους. Μπορεί να υλοποιήσει το όραμα που έχει μία δημοτική αρχή που λέω θα ήθελε και ποιος Δήμος δεν θέλει να έχει σχολεία, να έχει πάρκα, να έχει κοινωνική πολιτική. Υπάρχει κάποιος Δήμος που θα βγει ότι δεν θα ήθελε να κάνει αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερα. Που να εξυπηρετεί το κόσμος. Πώς θα υλοποιήσει αυτό το όραμά του όταν στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει μείωση πόρων και ταυτόχρονα έχει μείωση προσωπικού. Γιατί με το να έχεις και τις συνταξιοδοτήσεις, να μην μπορείς να προσλαμβάνεις προσωπικό, δεν έχεις και προσωπικό. Ή και το προσωπικό που έχει σήμερα, αφού δεν μπορείς να προσλάβεις άλλο, δεν έχει την ειδίκευση και την τεχνογνωσία που επιθυμεί η κάθε διοίκηση για να μπορεί να προχωρήσει και να υλοποιήσει τους στόχους της. Επομένως, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή?
και δεν ξέρω του χρόνου, φοβάμαι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ έχουμε προχωρήσει στο εξής. Τι έχει αλλάξει δηλαδή? Λέγαμε για το οικονομικό παρατηρητήριο να καταργηθεί και τα λοιπά. Καταργήθηκε. Άλλαξε όμως μορφή. Η ουσία έχει μείνει. Έγινε Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ. Και στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας σου λέει ακριβώς πώς θα συντάξει τον προϋπολογισμό. Και εγώ πιστεύω ότι οι υπηρεσίες για να φτιάξουν αυτό τον προϋπολογισμό πρέπει να τους έχει βγει ψυχή. Θα ήταν η πιο ψυχοφθόρα διαδικασία που έχουν. Για να μπορέσουν ας μην εσωσκελίσουν τα πράγματα, για να τραβήξουν από εδώ από εκεί για να μπορεί να παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός. Που βέβαια έκαναν εκείνοι ό,τι μπορούσαν ας πούμε για να φέρουν αυτόν τον προϋπολογισμό σήμερα, βέβαια με την πολιτική βούληση του Δημάρχου και της πλειοψηφίας που ήρθε εδώ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και επικίνδυνα πια. Δεν είναι ακριβώς να πούμε που δεν διαφωνούμε στις διαπιστώσεις, υπόθηκαν, τα ποσά είναι συγκεκριμένα. Εδώ όμως τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή θα δυσκολευτεί ο Δήμος να λειτουργήσει. Δεν μπορεί, όταν, δηλαδή ας συνειδητοποιήσουμε το εξής γεγονός, ότι δίνουν 2,5 δισεκατομμύρια στους Δήμους, στο σύνολο των Δήμων, και τα χρήματα που δίνουν, να πάρουμε υπόψη μας, στην μισθοδοσία, στα προνοιακά επιδόματα και μεταφορά των μαθητών που ήτανε, πόσα εκατομμύρια μένουν? Δεν μείνει τίποτα. Μένουν 3 εκατομμύρια. Κάντε τις πράξεις. 3 εκατομμύρια για 325 Δήμους της χώρας. Βεβαίως με βάση τον Καλλικράτη δεν ισχύει ο Καλλικράτης. Ας τον αλλάξουν στα πλαίσια της δικής πολιτικής. Εμείς θέλουμε να αναιρεθεί, να ανατραπεί εντελώς αυτό το σύστημα. Αλλά αφού αυτή η νομοθεσία δεν υλοποιείται, να δώσουν 4 δισεκατομμύρια με βάση την εφαρμογή του Καλλικράτη, γιατί δεν το αλλάζουν? Όταν είναι να δώσουν χρήματα που ωφελούν τον κόσμο, να δώσουν ένα φράγκο παραπάνω, δεν το υλοποιούν. Όταν είναι να πάρουν, το υλοποιούν. Και βάζουν πρόστιμα και τέλη. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί κάθε χρόνο οι συνθήκες δυσκολεύουν. Έχεις ένα κόσμο που μένει στην πόλη σου που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Γιατί ακριβώς έχουν μειωμένους μισθούς, έχουν μεγάλη ανεργία. Η ανάγκη δηλαδή να έχουν μια ανακούφιση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι και πρόπερσι. Και ένας Δήμος δεν μπορεί να συνδράμει, και ο Δήμος του Πειραιά, σε όλες αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό λέω θα έχουμε επικινδυνότητα το επόμενο διάστημα. Δεν συζητώ για την πολιτική των έργων, που πάει από το κακό στο χειρότερο και έχει γίνει σταγόνα με το ωκεανό. Και ούτε ποιο ΕΣΠΑ να μας σώσει. Εδώ είναι συγκεκριμένα πάλι τα πράγματα, δεν είναι συγκεκριμένα. Εδώ ξέρεις τι μελέτης έχεις, έχεις την επιλεξιμότητα των έργων και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Γιατί από ΕΣΠΑ και ΕΣΠΑ υπήρχαν πολλά όνειρα από αν γυρίσετε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως υπάρχει μια πλήρης απαξίωση των τεχνικών, πολεοδομικών, σχολικών και κοινωνικών υποδομών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή. Επομένως μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος βρίσκεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι αντιαναπτυξιακός όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός όμως, ο πυρήνας της οικονομίας, είναι αυτή η ανταγωνιστικότητα. Ό,τι έχει σχέση με κοινωνικές ανάγκες, είτε είναι μισθή, είτε είναι συντάξεις, προσπαθούν να βγάλουν από τη μήγα ξύγκη. Αυτό ζορίζει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Όμως εδώ θέτω ένα ζήτημα που το θεωρούμε πολύ σοβαρό. Για την αντιμετώπιση που έχει η Δημοτική Αρχή απέναντι στο πρόβλημα. Γιατί θα σου είπε ένας δήμαρχος, και πώς να λειτουργήσω, αυτά τα χρήματα μου δίνουν, τι να κάνω? Την επανάστασή μας έρθουν και οι 30.000 πίσω από μένα να το επιβάλλω. Λέω ας πούμε, κάνω το δικηγόρο ας πούμε, του διαβόλου ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση του δημάρχου, χωρίς να τον πω διάβολο. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι το εξής. Τι θα γίνει με το χρέος που έχει ο Δήμος του Πειραιά? Εμείς θέτουμε εδώ ευθύνες στην Δημοτική Αρχή. Θέτουμε ευθύνες. Δεν είναι το θέμα να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να πεις δεν το δέχομαι αυτό. Μα είναι απάνθρωπο αυτό για τους πολίτες του Πειραιά. Και από πού και ως πού θα πληρώσουμε εμείς αυτή τη χρονιά 18 εκατομμύρια ευρώ? Κατηγορηματικά διαφωνώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και από πού και ως πού δηλαδή δεχόμαστε εμείς τη λογική της κυβέρνησης που στο επιτρέπει να παίρνεις 5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά και να τα πηγαίνεις εκεί? Θα μου πεις και τι να κάνουμε, βάζουν το μαχαίρι στη θηλιά και εγώ πρέπει να τα πληρώσω. Να τους βάλουμε κι εμείς λοιπόν το μαχαίρι στη θηλιά? Δεν κατάλαβα. Τα ανταποδοτικά είναι ιερά λεφτά. Τα πληρώνει ο κόσμος αυτά τα χρήματα και πρέπει να το αποδίδεις καθαριότητα.
πρέπει να το αποδίδεις με υψηλού επίπεδου, ας πούμε, υπηρεσίες. Προσωπικό, στόλο, τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα, έχουμε τίποτα. Έχουν όλα με leasing, είμαστε στα χέρια των εργολάβων κτλ. Συνθήκες, ας πούμε, υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να έχουμε στην πόλη μας, απολυμάνσεις να γίνουν τα πάντα. Και 5 εκατομμύρια χρυσά λεφτά που πρέπει λοιπόν να είναι στην καθαριότητα, πού τα πάμε, στο καπέλο αυτό που μας επιβάλλανε, στο παρακαταδικών και δανείων. Όχι, Παναγία μου, δεν μας σώνει κανείς, αν δεν σωθούμε μόνοι μας. Ναι, κατάλαβα, ναι, ναι, θέλω να πω. Ναι, έχεις δίκιο και έτσι να το λες. Δεν λέω, στο τέλος θα γίνουμε αναστενάριδες. Εκεί, ναι, ναι, κύριε Κάρλε. Σύμφωνοι, ακούω, καταλαβαίνω και το χιούμορ. Λοιπόν, δεν σε σώνει ούτε αναστενάρεις να γίνεις. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, ο Δήμος του Πειραιά έχει πνιγεί διαχρονικά από όλη αυτή την ασφυξία των οικονομικών πόρων. Αλλά, βρε αδερφέ, ας πούμε, μην δώσουν χρήματα. Να κόψουν, ας πούμε, από εκείνους τους τόκους που τους είχε παρουσιάσει 100.000 φορές και τους έχουμε γραμμένους τα τοκοχρεωλήσια 12 και 14% από πάνω τα καπέλα οι τόκοι. Αυτό ήταν και παράνομο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και συναντήσεις και συνεργασίες με όλους, με τους πάντες. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτό να το θεωρήσουμε. Εμείς δεν το νομοποιούμε. Μπορεί να αποφασίζει η πλειοψηφία γι' αυτό να προχωρήσει, γιατί λέω ότι δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην το νομοποιήσει στη συνείδησή του ότι αυτό το χρέος είναι δικό του και πρέπει να το πληρώσει. Μιλάτε για το δανεισμό. Συγγνώμη, για το δανεισμό. Μιλάτε για το δανεισμό. Λέω για το πακέτο, γιατί τώρα κάνουμε προϋπολογισμό. Το συνολικό πακέτο του διακανονισμού και το πρόβλημα που έχουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάω στη δική σας λογική. Άστε τη δική μου, να πάμε στη δική σας λογική. Ούτε τα 60 εκατομμύρια, κύριε Δήμαρχε, δεν μας κόψανε. 55, πώς ένα βγει ο κύριος Κάρλες να το πει τώρα. Που ήταν ασφαλιστικές εισφορές. Ήταν χρήματα του κράτους που έπρεπε να πληρώσουν τους εργαζόμενους διαχρονικά, δεν τα πληρώνανε. Και το πλήρωσε η Δήμη. Είναι και παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι εδώ, τα ξέρουν αυτά καλά. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα εμείς να το δεχτούμε. Βεβαίως γνωρίζω, έχετε κάνει διακανονισμό, ήρθε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν λέω. Αλλά τι να κάνω, για να μην σας καθυστερώ, είναι περασμένη ώρα. Λοιπόν, και ποιος είπε ότι εγώ συμφωνώ με την ΚΕΔΕ, η οποία έχει νομοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα έχουμε μια νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων, που φτάνει το 1,5 δις. Τώρα, έτσι όπως είμαστε τώρα, 1,5 δις. Εκεί είμαστε. Επομένως, προσπαθώ να μιλήσω, όχι να κάνουμε, δεν λέω να γίνει, ας πούμε, να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο και η πλειοψηφία, καταλαβαίνω τις προτάσεις, σκέψεις που υπάρχουν, την οπτική γωνία που βλέπετε τα πράγματα. Στηρίζετε το αστικό πολιτικό σύστημα, έστω με τα κουτσά του και τα στραβά του, αλλά δεν συμφωνείτε με τη μορφή των εξελίξεων, σύμφωνοι, αλλά. Εδώ υπάρχουν τραβηγμένα πράγματα που πρέπει να τα δημοσιοποιούμε, να τα ανοίγουμε. Γιατί δηλαδή είναι επαναστατική πράξη να βγαίνουμε και να λέμε ότι δεν μπορούμε εμείς αυτό να το κάνουμε. Δεν βγαίνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε το επόμενο διάστημα με τα προβλήματα που έχουμε με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εμείς ανησυχούμε βαθύτατα για αυτές τις εξελίξεις. Το πρόβλημα δεν είναι πίσω μας, συνάδελφοι, είναι μπροστά μας. Οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες. Και επικινδυνότητα για γενικότερη σύραξη μπορεί να υπάρχει και εμπλοκή και σε άλλες χώρες και να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο εδώ. Που αυτό σημαίνει για την κάθε πόλη, ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά, ότι ο Δήμος του Πειραιά πρέπει να έχει να ζητήσουμε μάλιστα προνομιακή μετακίνηση, αυξημένους πόρους. Γιατί πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος του Πειραιά χωρίς προσωπικό να καθαρίζει την πόλη? Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι και πολιτική απόφαση αυτή. Πρέπει να πει το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά να αρθεί το 1:5 για το Δήμο του Πειραιά, για κάποιους Δήμους. Εμείς βεβαίως θέλουμε για όλη την Ελλάδα. Κύριε Παντελάκη, παρακαλώ, συντομεύεται. Ναι, τελειώνω. Να υπάρχει προσωπικό. Ο Δήμος του Πειραιά καίγεται για προσωπικό να είναι σε μόνιμη βάση, εναλλασσόμενο ωράριο μέσα στο λιμάνι, έξω από το λιμάνι, γιατί μέσα είναι όλπ εκεί, που να αφορά την πόλη. Βλέπετε τι γίνεται στον ηλεκτρικό σταθμό και έξω. Εγώ κυκλοφορώ και μπαίνω και στα μέσα μεταφοράς.
Λοιπόν, για να ολοκληρώνω, εμείς επιμένουμε και σε αυτές τις συνθήκες ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μα υπάρχουν χρήματα και τα χρήματα δεν δίνονται στον κόσμο, αλλά στη μεγάλη τρύπα. 50 δισεκατομμύρια μαζέψανε 50 δις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ούτε 35 εκατομμύρια, 40, τα ξέρεις εσύ καλά, είναι οι δαπάνες. Πού είναι τα υπόλοιπα, πού πάνε έστω. Λοιπόν, εμείς λέμε πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι μέσω ΚΑΠ, αλλά μέσω έχεις αυτές τις ανάγκες, αυτές θα σου καλύψω. Ναι, εδώ ολοκληρώνω. Με προσωπικό, έλεγε η ΚΕΔΕ, συμφωνήσαν και περισσότεροι δήμαρχοι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά ας κάνουν αυτό. Στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εγώ όμως λέω σε όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο. Εγώ λέω προσωπικό με βάση τις ανάγκες σου. Και στους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς πρέπει να έχεις. Και στα ΚΑΠΗ πρέπει να έχεις. Θα βάλει ο κάθε Δήμος όπως βάζουμε και εμείς. Έχουμε αυτές τις ανάγκες. Έφυγε αυτό το προσωπικό με συνταξιοδότηση. Αυτοί που φεύγουν πρέπει να έρθει άλλο προσωπικό στη θέση τους. Παρακαλώ πολύ. Δεν συμφωνήσαμε εμείς σε αυτό διάλογο. Το επιλεκτικό που λέγανε μόνο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Μα ούτε αυτό δεν κάνουν. Ούτε αυτό δεν κάνει, δηλαδή έχει παρατραβήξει το πράγμα. Ούτε τώρα σε συνθήκες ιδιαίτερης κρίσης και με το προσφυγικό, ιδιαίτερα στην πόλη του Πειραιά, να μην το επιτρέπουν. Πρέπει να επιμείνουμε. Και ιδιαίτερα για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας. Μην το βλέπετε, μην σκεφτόμαστε, συνάδελφοι, και εδώ ολοκληρώνω γιατί είναι και περασμένη ώρα, ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν επιμένουν, δεν ακούνε τίποτα, ας πούμε, λέμε κτλ. Δεν πάει έτσι. Με συνθήκες, ας πούμε, ενεργοποίησης και του λαϊκού παράγοντα, που εμείς εκεί βλέπουμε τη διαβούλευση. Τι να διαβουλευτεί, γιατί να έρθει ο κόσμος να διαβουλευτεί για αυτόν τον προπολογισμό, τι να πει, θα κλαίνε τη μοίρα τους. Τρέχουνε και δεν φτάνουνε. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα διεκδικήσει αυτός ο κόσμος και να οθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση κι εμείς. Γι' αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας να συνδράουμε σε εκείνες προσπάθειες που συμφωνούμε και στη δύσκολη συγκυρία που υπάρχει το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καλογερόγιαννης Αντώνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς μιλάω τελευταίος και θα σας κουράσω λιγότερο, γιατί τα περισσότερα ήδη έχουν ακουστεί και από τον κύριο Κάρλε, που συμφωνώ σε πολλά μαζί του, και από την κυρία Σταθάκη και από την κυρία Παντελάκη. Κάποτε αποτελούσε την κορυφαία στιγμή η ψήφιση του προϋπολογισμού και η σημερινή εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Οριακή πλειοψηφία, οριακή απαρτία, κανένα ενδιαφέρον από τους αιρετούς, ειδικά από κάποιους από την αντιπολίτευση που οι περισσότεροι απουσιάζουν. Δυστυχώς πλέον οι περισσότεροι προϋπολογισμοί των Δήμων κινούνται στη λογική της εφαρμογής μνημονιακών οδηγιών και με αυτή την άποψη ο προσψήφιση προϋπολογισμός που συνετάχθη από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν παρουσιάζει σχεδόν κανένα σφάλμα, είναι καθόλου τυπικά ορθός. Δυστυχώς όμως αντιμετωπίζουμε τον προϋπολογισμό σαν ένα εργαλείο απαραίτητο, τυπικά απαραίτητο για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Δεν τον βλέπουμε σαν ένα εργαλείο ανάπτυξης της πόλης, σαν ένα εργαλείο εφαρμογής συγκεκριμένων προεκλογικών δεσμεύσεων. Πέρσι είχα πει κάποια πράγματα στην ομιλία μου, τα ίδια λέω και φέτος, ότι τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Αριθμητικά, ποσοτικά έτσι είναι. Έχουμε συγκεκριμένα έσοδα που συμφωνώ με την κυρία Παντελάκη να διεκδικήσουμε περισσότερα έσοδα από το κεντρικό κράτος, μισθοδοσίας και όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι αυτά που έχουμε. Και με βάση τα έσοδά μας, πλέον πρέπει να καθορίσουμε τι μπορούμε να ξοδέψουμε και πού μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Εδώ είναι το πολιτικό όραμα και ο σχεδιασμός, η πινελιά που μπορεί να βάλει η Δημοτική Αρχή. Βέβαια, οι περισσότερες δαπάνες είναι ανελαστικές μισθοδοσίας για απαραίτητες λειτουργίες του Δήμου και έτσι πάμε σε αυτό που λέει ο λαός, ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Παρόλα αυτά, και παρόλο που είναι τυπικά ένας ορθός, ίσως και λυσμένος προϋπολογισμός, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να αφαιρέσουμε κάποια ποσά, να πάμε λίγο και σε αριθμούς. 100.000 για κάποιο οικόπεδο στο Σκιστό να το φτιάξουμε, αύξηση εξόδων για γιορτές και συνέδρια από 12.000 σε 22.000, με δεδομένο ότι έχουμε και ένα ταμείο, όπως είπε ο κύριος Κάρλες και συμφωνώ μαζί του, 23 εκατομμύρια, στην ουσία ενεργό ταμείο, ή 10, 12, 7. Κάλλιστα θα μπορούσαμε με αυτά τα χρήματα να δείξουμε πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα. Μπορεί να κατηγορηθούν κάποιοι ή να κατηγορηθώ και εγώ για λαϊκισμό, αλλά το να δώσεις κάποιο βοήθημα
τροφής το πρωί στα σχολεία της πόλης, δεν νομίζω ότι ξεφεύγουμε και πολύ από τον προϋπολογισμό. Βλέπω έξοδα για παροχή θεσμοθέτηση Maritime Cluster στον Πειραιά 30.000, 25.000 για παροχή και εξειδίκευση δράσεων τουρισμού κτλ. Διπλασιασμό μισθοδοσίας στις υπηρεσίες πολεοδομίας από 512.000 σε 950.000. Αυτό θα ήθελα λίγο μια διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρλε που απαντάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός τελικά τι είναι? Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης της στόχιας και της εξαθλίωσης, να φέρουμε τα έσοδα ίσα με τα έξοδα. Και από εκεί και ύστερα τι? 130.000 ευρώ παραμένει ίδιο το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για τη σύντηση απόρων της πόλης από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Έχετε βάλει βέβαια 50.000 για τους πρόσφυγες, κύριε Κάρλε, επειδή είπατε ότι δεν έχουν. Έχουν μπει 50.000 για τους πρόσφυγες. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένας κωδικός 50.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί μεγαλύτερο ποσό για όλους και όχι μόνο για τους πρόσφυγες, για τους πυραιώτες, να διπλασιαστεί το ποσό για τους άπορους και τους αναξιοπαθούντες. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορείτε με αυτόν τον προϋπολογισμό να υλοποιήσετε έστω και μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 2 χρόνια. Δεν βλέπω να μπορείτε. 1,5 χρόνος. Λοιπόν, όπως και πέρσι, είπε η κυρία Παντελάκη ότι πέρσι ήταν η ουρά ο προϋπολογισμός μιας προηγούμενης δημοτικής αρχής. Φέτος είναι καθαρά δικό σας. Στον καθαρά δικό σας προϋπολογισμό, ένα από τα προεκλογικά σας, από τις προεκλογικές δεσμεύσεις, μία, που να την έχετε περάσει μέσα στον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία. Πού είναι παράδειγμα το να κάνετε ένα project όταν σας είχα ενημερώσει για το στρατόπεδο Σακελίωνα στα Καμίνια, ότι παραμένει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το είχαμε υποσχεθεί όλοι ότι θα γίνει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων κτλ. Σε ένα χρόνο μέσα δεν μπορούσε να ετοιμαστεί ένα project να προταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να γίνει παραχώρηση και να ξεκινήσει? Το έχουν κάνει άλλοι δήμοι. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή πραγματικά δεν βλέπω κανένα όραμα, κανένα σχέδιο, πέρυσι σας είχα δώσει θετική ψήφο, γιατί ήταν η πρώτη σας χρονιά. Φέτος σας δίνω αρνητική ψήφο, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, γιατί βλέπω ότι δεν υλοποιείτε τίποτα και εσείς ο ίδιος είπατε ότι αν ανοίξουν τα ΕΣΠΑ θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά όταν ένας δήμαρχος εκλέγεται με ένα συγκεκριμένο δημοτικό πρόγραμμα και τα περιμένει όλα από το ΕΣΠΑ και δεν έχει το Plan B ή το να κάνει έστω και ένα από αυτά που έχει προεκλογικά εξαγγείλει, τότε δεν μπορεί να τύχει θετικής ψήφου του προϋπολογισμού. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος δήμαρχος θα πάρει το λόγο, αλλά παρακαλώ τον κύριο γραμματέα να ετοιμάσει το κατάλογο με τους συναδέλφους που θα μιλήσουν για 3 λεπτά μετά. Λοιπόν, όποιος επιθυμεί. Ξεκινώ. Ο κύριος δήμαρχος ξεκινάει την απάντηση. Πρώτον, να πω ότι δεν περίμενε να ψηφίσει κανείς τον προϋπολογισμό από τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης και λογικό είναι. Πρώτον. Θα κάνω λοιπόν μια τοποθέτηση που θα ξεκινήσω λοιπόν, γιατί το ανέφερε και ο κ. Καλογερόγεννης και η κυρία Σταθάγη, λιγότερο οι άλλοι δύο επικεφαλής, σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο έβαλε ο Πειραιάς νικητής τον Μάιο του 2014 στον Πειραιακό λαό. Υπάρχουν πολλοί κάποιοι στιγμές να νομίζουν ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη από ήταν το Μάιο του 2014. Έχω την αίσθηση ότι ο Μάιος του 2014 ή ο Απρίλιος του 2014 η χώρα ήταν σε καλύτερο σημείο πρώτον από ό,τι είναι αυτή η στιγμή. Δεύτερον, το προεκλογικό πρόγραμμα του Πειραιάς νικητή στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στις χρηματοδοτικές πηγές. Δεν έχουμε στόχο. Αυτό μπορεί να μην ικανοποιεί τον κύριο Καλογερόγεννη ή όποιον, το κατανοώ σε έναν βαθμό. Αλλά Plan B στη χώρα δεν υπάρχει. Και όσα Plan B είδαμε ή ακούσαμε, είδαμε να μας πηγαίνουν πίσω και όχι μπροστά. Plan B δεν μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Τι είδους Plan B θα μπορούσε να έχει? Να κερδίσει τον Τζόκερ ή να εισπράξει τα 76 εκατομμύρια ανίσπρακτα που παρέλαβε και τα πήγε στα 79, πόσα είναι, τώρα δεν είμαι ακριβής τα νούμερα. Λέω λοιπόν το πρόγραμμα του Πειραιά νικητή και το γράφει στο πρόγραμμά μας αυτό, που καμιά φορά το φέρνουν κάποιοι και το κουνάνε, αλλά θα πρέπει να το είχα εγώ να το διαβάσω λοιπόν. Λέει, φέρτο. Λέει λοιπόν για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, λέει για ΕΣΠΑ, λέει για τομεακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Και εξακολουθεί
και ισχύει ακόμα και τώρα. Δεν περίμενε κανείς, φαντάζομαι, το Μάιο του 2014 θα έχανε η χώρα. Δεν μπαίνω στην πολιτική εγώ. Ότι θα έχανε περίπου ένα χρόνο με αλλεπάλληλες εκλογές, δημοψηφίσματα, ατρέμονες διαπραγματεύσεις με το τελικό αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Φαντάζομαι, λέω, αν κάποιοι ήταν μάντης και τον Απρίλιο-Μάιο του 2014 προέβλεπαν τις αλλαγές και ό,τι φέρανε αυτές με τις δυσκολίες που πέρασε και περνάει η χώρα. Αυτό όσον αφορά τα προεκλογικά. Και φυσικά το προεκλογικό πρόγραμμα του Πειραιά νικητή ισχύει και είναι στο τραπέζι, γι' αυτό και οι πολίτες είτε την κυβέρνηση την ψηφίσανε για 4 χρόνια, είτε το Δήμο το ψηφίσανε για 5 χρόνια. Και αν έχετε δει εσείς προϋπολογισμούς κυβέρνησης ή δημοτικούς προϋπολογισμούς αυτή την περίοδο αναπτυξιακούς, εγώ θα ήθελα να τους δω. Με ένα ψηφιακή κατεύθυνση θα ήθελα να τους δω. Από οποιονδήποτε Δήμο, μπορεί να υπάρχουν 2-3 Δήμοι, να υπάρχει μια εξαίρεση ενδεχομένως, μπορεί. Αλλά θα ήθελα να δω και τον προϋπολογισμό του κράτους, της χώρας, και τους προϋπολογισμούς, επαναλαμβάνω, περιφερειών ή Δήμων, για να δούμε αν υπάρχουν τελικά αυτή την περίοδο αναπτυξιακοί προϋπολογισμοί. Άρα έρχομαι σε αυτό, θα έρθω και στα διάφορα επιμέρους, κάνω μια γενική τοποθέτηση. Έρχομαι σε αυτό που λέει η κυρία Παντελάκη, προφανώς. Διεκδικήσεις από το κράτος, από την κυβέρνηση κτλ. Ναι, είναι εύκολο να το λέμε σε μια δημοτική αίθουσα. Δύσκολο να υλοποιηθεί όταν αυτό αφορά εκατοντάδες Δήμους. Δεν αφορά μόνο ένα Δήμο. Λέω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση και με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, δεν θα μπορούσε αυτός ο προϋπολογισμός να είναι αναπτυξιακός. Ούτε κάτι ένα ψήμα που λέει ο κύριος Κάλλιας τόσο πολύ εύκολα κοντά στον πολίτη. Για τα λεφτά που υπάρχουν και περισσεύουν, να μας τα εξηγήσει τη Δήμαρχος και ο Διευθύντης εδώ των Οικονομικών που περισσεύουν τα λεφτά που λέει ο κύριος Κάλλιας. Να μας το εξηγήσουν, λέω, πώς περισσεύουν. Και εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι καλός στους αριθμούς και δεν μου βγαίνει πώς περισσεύουν τα λεφτά αυτά που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην κοινωνία. Να το δούμε. Λοιπόν, προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και είπαν όλοι εδώ, είπε η κυρία Σταθάκη, το είπε και ο κύριος Καλογερόνης σωστά, ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν η αρχή σας και λέγατε το 16. Προφανώς. Δεν φταίω εγώ, κυρία Σταθάκη. Και επαναλαμβάνω, το ξέρετε αυτό και εσείς και οι υπόλοιποι, δεν κάνω πολιτική εδώ, εγώ κομματική. Δεν περίμενα ότι ένα χρόνο τώρα δεν θα έχουν ανοίξει τα ΕΣΠΑ. Περίμενα ότι μέχρι τέλος του 2015 λοιπόν θα είχαν ανοίξει προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να εμφανίσουμε ένα προϋπολογισμό πράγματι και με αναπτυξιακές πτυχές. Δεν ανοίξανε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, δεν νομίζουν αυτοί ο Δήμος Πειραιά ή όποιος Δήμος άλλος. Είμαστε σε επαφή και με την περιφέρεια και με τον υφυπουργό τον ΕΣΠΑ, τον κύριο Χαρίτση, και με τους υπουργούς, τον κύριο Σταθάκη, και αναμένουμε η κυβέρνηση να ανοίξει τα προγράμματα αυτά, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να χρηματοδοτούμε. Δεν πιστεύω ότι κανείς δηλαδή Δήμος αναπτύσσεται με ιδίους πόρους, με ιδιά έσοδα, συγγνώμη. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι Δήμοι στους τόσους. Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι Δήμοι στη χώρα, ακόμα και η περιφέρεια, ακόμα και το κράτος, ευρωπαϊκά χρήματα περιμένει για να λειτουργήσει. Εσείς περιμένετε ο Δήμος να έχει κάποιο μαγικό ραβδί, χωρίς να χρειάζεται χρηματοδότηση από το κράτος, έχουν μειωθεί κάποιοι λεφτά που πειράψει, γιατί δεν παντελέξει σωστά και ο κ. Κάλλης, και έτσι είναι. Και δεν λέω για εσάς. Δεν λέτε εγώ, δεν με κατηγορεί κανείς. Έτσι κάνουμε, δεν αισθάνομαι κατηγορούμενο καταρχάς. Αυτά τα οποία λέτε, έχετε δίκιο ως αποτύπωση. Λύσεις δεν έχει προτείνει κανείς μέχρι τώρα. Κύριε Παντελάκη, προτείνει μια λύση. Να συγκρουστούμε ενδεχομένως, δεν ξέρω, με την κυβέρνηση με έναν τρόπο που να μπορέσουμε να κόψουμε το δάνειο στη μέση ή να μας χαρίσουν λεφτά, να μας δώσουν παραπάνω. Και πράγματι, αυτό είναι μια μεθοδολογία. Την κατανοώ. Δεν είναι εύκολο. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Πειραιά, η κυβέρνηση και το κράτος. Δεν αφορά το Δήμο, αφορά σε εκατοντάδες Δήμους με παρόμοια και μεγαλύτερα προβλήματα. Και η απάντηση σε αυτό ήταν ότι εμείς προσπαθούμε να επιβιώσει ο Δήμος αυτός. Γι' αυτό και λέω, δεν ξέρω τώρα τα λεφτά που περισσεύουν, τα δούμε στην πορεία, έχουμε ακόμα να συζητήσουμε. Αλλά εδώ γίνεται μια προσπάθεια επιβίωση του Δήμου αυτού. Το να πας στη κυβέρνηση και να πεις εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ, θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που και η κυρία Παντελάκη, όπως όλοι μας επιθυμούμε, να μην απολυθεί κόσμος, να μην μπούμε σε επιτήρηση, να μην δηλαδή γίνουμε ένας Δήμος με τα αποτελέσματα που είχαν η Σαλαμίνα και ο άλλος Δήμος, δεν θυμάμαι, ο Γορτίνας, δεν θυμάμαι. Να μπούμε δηλαδή σε μια επιτήρηση με χειρότερα αποτελέσματα. Παλεύουμε λοιπόν να κρατηθούμε, να μαζέψουμε κάποια έξοδα. Τις δαπάνες να τις περιορίσουμε όπως κάναμε σε ορισμένους τομείς, όπως είναι ο ΠΑΝ, το Δημοτικό Θέατρο και κάποιες άλλες, να ανοίξουν τα προγράμματα, να μπορέσει το κράτος αυτό να προχωρήσει, να έχει αύριο, ώστε να μπορέσουμε και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, να ολοκληρώσουμε το όραμά μας. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορούσαμε και το 2015 αλλά και το 2016 χωρίς να έχουν γίνει αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, για να επανατοποθήσω λίγο και το θέμα. Ο Πειραιάς νικητής, όταν είπε για τις θέσεις εργασίας που αναφέρει συχνά πυκνά ο κύριος Κάλλιας, λέει βέβαια για 500.000. Δεν μου φέρατε το πρόγραμμα, κύριε Κάλλιας, θα μου το φέρατε. Πήγατε, ήρθατε, δεν μου το φέρατε. Για φέρετε μου το. Ναι, πήγατε, ήρθατε, δεν μου το φέρατε, λέω. Ποιο αυτό. Το πρόγραμμά μου, λέω, μου φέρατε. Το πρόγραμμά μου. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Πειραιάς νικητής, και εκεί είναι η διαφωνία μου με τον κύριο Καλογερόγιαννη. Λέει ο κύριος Καλογερόγιαννης. Μα βάζετε όμως όχι μεγάλα ποσά για το maritime cluster, για τον τουρισμό, για αυτά. Μα μόνο αν υλοποιηθούν αυτά
θα απεγκλωβιστούμε από την κρατική, αν θέλετε, ανάγκη. Μόνο αναπτυχθεί ο τουρισμός στην πόλη μας, μόνο αναπτυχθεί η ναυτιλία, το maritime cluster, μόνο τότε θα μπορέσουν να πάρουμε ανάσα και να έχουμε έσοδα οικονομικά και να βρούμε και θέσεις εργασίες στην πόλη μας που αναφέρει ο κύριος Κάλλες. Διαφορετικά, εάν πηγαίνουμε με αυτό το δεδομένο, να δώσουμε που λέτε, αν βάλουμε κάτω πόσο είναι ένα φαγητό στα σχολεία του Πειραιά, δεν βγαίνει ο προπολογισμός. Ποιος δήμαρχος σας λέω εγώ, οποιασδήποτε σπούλτα θα ήθελε να συντίζει και τα σχολεία και να κάνει και ΚΔΑΠ και παρεπτώσει, τώρα επειδή το είπε ο κύριος Κάλλες και το θυμήθηκα. Δεν μας παραδώσετε και ένα ΚΔΑΠ πάντως. Δεν μας παραδώσετε και ένα ΚΔΑΠ. Δηλαδή, ωραία είναι. Τρέψτε μου το, μην κάνουμε τώρα αυτό το διάλογο, δεν είναι ωραίος. Λέω, καλώς τα λέτε τώρα, λέω. Είναι σαν αυτά που τώρα στη Βουλή είναι, βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, πρωθυπουργός, και λέει καλά, κύριε, ξέρω εγώ, τάδε τη Δημοκρατία Πασό, δεν τα κάνατε εσείς όταν ήσασταν εδώ πέρα και μου λέτε εμένα τώρα να τα κάνω. Τα ΚΔΑΠ που λέτε δεν μας παραδώσατε ένα ΚΔΑΠ. 4 χρόνια στάση, εμείς με 1,5 ακόμα. Ήσασταν 4 χρόνια. Ένα ΚΔΑΠ δεν μας παραδώσατε. Ένα πρόγραμμα σύντηση σχολείων από το ΕΣΠΑ δεν μας παραδώσατε. Καλό είναι να το λέτε, σωστό είναι, δίκιο έχετε. Αλλά έχετε και εσείς μια ευθύνη. Διοικήσατε το Δήμο. Δεν είστε οι άνθρωποι που δεν διοικήσανε και μπορούν πιο εύκολα να το λένε. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι όλα τόσο απλά. Εμένα η όψη μου ήταν και παραμένει ότι η πόλη έχει 2-3 συγκεκριμένες δυνατότητες. Ένα, να μπορέσει να αυξήσει τη πραξιμότητά της, αλλά εκεί θέλω αργό το λιμάνι της Αγωνίας, το πάμε για αναγκαστικά μέτρα, όχι για τους παρόδιους, για άλλες περιπτώσεις. Γιατί πώς να εισπράξουμε? Λέτε τις Ιωνιδίου τα μαγαζιά. Είστε υπέρ να εξώσουμε τους καταστηματάρχες της Ιωνιδίου και τους άλλους στα δημοτικά καταστήματα, οι οποίοι χρωστάνε σε μια περίοδο κρίσης και μπορούν να τα αποκριθούν? Να το λέμε όμως ευθαρσώς. Όχι να ζούμε προϋπολογισμό, εισπράξτε, και όταν πάρουμε να κάνουμε αναγκαστικά μέτρα, να πούμε όχι, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, τους δημότες, τους παρόδιους, την εστίαση, τον Α, το Β. Άρα, η μία πλευρά είναι να αυξήσει την εισπραξιμότητά της, να οργανώσει ένα μετρό φιλετών με 300.000, πώς είναι ο κ. Βεσόλος, είναι εδώ 260.000, ξέρω εγώ, διαφορετικές εγγραφές, ένα μετρό φιλετών παντελώς άναργο που δεν οργανώθηκε ποτέ στο Δήμο Πειραιά. Και είναι ορολογική βόμβα, όχι μόνο επικίνδυνο που λέει η κυρία Γλυκά, είναι βόμβα στο Δήμο το μετρό πειρετών για περαιτέρω προβλήματα, για όλους μας και για το Δήμο κυριότερα. Άρα το ένα είναι λοιπόν να αυξήσουμε την εισπραξιμότητά μας σε μια δύσκολη περίοδο αντικειμενικά όμως για τη χώρα. Πώς να εισπράξεις από τους δημότες, από τις επιχειρήσεις, από αυτοί που καταραίουνε? Άρα πρέπει να πάσει αναγκαστικά μέτρα, σε κατασχέσεις, σε εξώσεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να είμαστε μαζί σε αυτό, άμα το πάρουμε απόφαση όμως. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει να αναπτύξει την πόλη σου. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, εάν καταφέρουμε να επενδύσουμε τα μικρά ποσά, γιατί πριν σωστά το είπατε, μα για τον τουρισμό 149.000 θα τα βάλει ο ΟΛΠ, μα για το maritime cluster, μα αυτές είναι οι δυνατότητες. Αν εκεί δεν επενδύσουμε έστω κάποια λίγα χρήματα για να μπορέσουμε να εισπράξουμε, να θερήσουμε δηλαδή μακροπρόθεσμα, να σπείρουμε για να θερήσουμε, αν θέλετε, το 17, το 18, το 19, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ακούω σε όλη τη χώρα και λέει ανάπτυξη. Ανάπτυξη λέει και η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση. Ανάπτυξη. Πώς θα γίνει ανάπτυξη? Από μόνη της, αν δεν επενδύσεις έστω κάποια χρήματα με το σφιχτό προϋπολογισμό, πώς θα έρθει δηλαδή αυτή η ανάπτυξη? Πώς θα έρθουν οι τουρίστες δηλαδή στον Πειραιά, αν δεν κάνουμε στρατηγικό συνδυασμό, αν δεν διαφημίσουμε, αν δεν φτιάξουμε ορισμένα πράγματα? Πώς θα γίνει το maritime cluster που λέμε, π.χ. να γεμίσουμε τον πύργο Γραφεία που είναι 40 χρόνια και στέκεται εκεί, και να γίνει ναυτιλιακό κέντρο, εάν δεν επενδύσουμε σε ορισμένους ανθρώπους, σε ορισμένες μελέτες, σε ορισμένα πράγματα? Προφανώς και τα μεγάλα πράγματα που πήρε ο νικητής παραμένουν ανοιχτά και είναι στο τραπέζι. Ούτε ο πύργος έχει αξιοποιηθεί ακόμα, ούτε τα δικαστήρια προχωρήσαν. Δεν διάμασα απόφαση. Πήραμε απόφαση και η προηγούμενη δημοτική και εμείς να προχωρήσουμε για δικαστήρια. Κολλησιεργεί η κυβέρνηση. Και η προηγούμενη και η προηγούμενη και η σημερινή. Δεν προχωράει η επένδυση των δικαστηρίων εδώ. Δώσαμε το κτίριο εμείς στη δημοτική αρχή. Είναι δικιά μας ευθύνη που δεν προχωράει? Ή τη κυβέρνηση η οποία έχει ένα κτίριο αυτή τη στιγμή, έχει δικαστήρια χωρίς και καθυστερούμε χωρίς λόγο? Έχω πέρασει 10 μήνες. Το έχουμε συζητήσει που ένα υπουργό, ο επόμενο υπουργό, ο προηγούμενο υπουργό θα γίνουν τα δικαστήρια στο πρώην στην Πλοεράλιο. Και ευχαριστούμε το Δήμο, δηλαδή πούντο. Λέτε να πιέσουμε. Τι να πρωτοπιέσουμε, κύριε Πεντελάκη? Για τον ΟΛΠ? Για τα δικαστήρια? Για το δάνειο? Για τα χρέη μα? Για τα πρόστιμά μα? Τι να πιέσουμε? Τι να πρωτοπιέσει μια κυβέρνηση, η οποία και αυτή είναι μια αγχώνη εδώ οικονομική και κοινωνική και προσπαθεί να επιζήσει? Σε τι να πιέσουμε δηλαδή? Μήπως έχουν κανένα ταμείο και δεν μα δίνουν να πάμε να φωνάξουμε από κάτω να πάρουμε? Προσπαθούμε. Και στο πλαίσιο της δυτικοποίησης του λιμάνιου, σας το είπα, παρά τις διαφωνίες και δικές μου ή του λιμανιού ή του οποιοδήποτε και με τις μορφές τα λοιπά, και μέσα στη διαδικασία αυτή τουλάχιστον στη διαπραγμάτευση αποκομίσαμε και οι άλλοι Δήμοι ένα έσοδο που δεν είχε ποτέ ο Δήμος. Που θα φτάσει γύρω στο 1,7-1,8 μέσα στο 17. Που είναι μια ανάσα για το Δήμο. Είναι το ραδιοφωνό του που λέγαμε πριν, παραδείγματος χάρη. Είναι 1,7-1,8 που θα εισπράξει ο Δήμος από το τζίρο που κάνει ο οργανισμός, αν τελεσφορεί, σε πάση περιπτώσει, η διαδικασία όπως φαίνεται θα προχωρήσει. Δεν έχουμε δηλαδή πάρα πολλές εναλλακτικές. Τώρα, αυτό που λέει ο Σκοπελιός το δέχομαι. Θα μπορούσαν 20.000 να φύγουν από εδώ ή 10 και να πάνε κάπου άλλο κτλ. Τι τροπή θα μπορούσαν να γίνουν, ανοιχτοί είμαστε και να τις δούμε κτλ.
αλλά δεν νομίζω τώρα ότι ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να παρουσιάσει η όποια δημοτική αρχή με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Πειραιά και με την κατάσταση της χώρας ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Και επαναλαμβάνω και λέω ότι το γράφει στο πρόγραμμά μας. Γιατί προφανώς θα μας λέγανε τον Απρίλιο, καλά, ρε παιδιά, πού θα βρείτε τα λεφτά αυτά εσείς που λέτε θα κάνετε εδώ στον Πειραιά. Και είχαμε πει, την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, περιμένουμε, δεν έχει ανοίξει. Σας έχω ξαναπεί και με την κυρία Δούρα έχω μια συνεργασία και με τον κύριο Χάρη, τον κύριο Σταθάκη. Πήγαμε στην Κομισιόν, την παρουσιάσαμε, έχουμε πάρει θετικότητα σχόλια και είναι το master plan αυτό που δείξαμε και επικαλείστε όλοι τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014. Αυτό δείξαμε στους πειραιώτες, αυτό θα υποβάλουμε μια χρηματοδότηση. Το θέμα είναι ότι οργανωθήκαμε σωστά και υποβάλλουμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ δεδομένη. Και αυτή είναι η επιτυχία, αν θέλετε, αν τελικά τελεσφορεί τη Δημοτική Άρχη αυτή, ότι δούλεψε ομαδικά και υπέβαλε μια πρόταση για να αντλήσει τα κεφάλαια αυτά. Διότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα θυμάστε εσείς, πότε βάλατε έργα ΕΣΠΑ? Το 2013 και το 2014. Εκεί μπήκανε. Λίγο πριν τελειώσει η Δημαρχιακή Θητεία. Αυτό δεν θέλω να ήταν μόνο εσείς. Μα δεν με ό,τι άλλοι με κατηγόρησαν. Δεν ήταν κατηγορούμε. Συζητάμε, λέω. Όχι. Λέω απλώ ότι αν δεν ανοίξουμε εργαλεία, τι περιμένετε να κάνουμε? Δέχομαι αυτό, σα επαναλαμβάνω, ως διεκδίκηση που λέει και ο Παντελάκης, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι να πούμε, δεν πληρώνουμε το δάνειο? Θα μας ρίξουν κατευθείαν στην επιτήρηση. Μου έχει πει ο κύριος Κάλλες, νομίζω, δεν πειράζει να το πω νομίζω, ότι είχαν προσπαθήσει να βάλουν ένα πολύ μεγάλο ποσό στα ληξιπρόθεσμα τότε και να το διαγράψουν και όταν το Υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν το πρόθεσε, δεν το περάσανε. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά μέσα εδώ να πω, προσπαθήσει γίνονται και σε αυτή την κυβέρνηση. Και μιλάμε κι εμείς. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια δέσμευση τώρα ότι θα πάνε τα δάνεια 35 χρόνια ενδεχομένως. Είναι κάτι που εμείς θα το αξιοποιήσουμε αν είχε περάσει η νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ελαφρύνουμε. Εντάξει. Πράγματι, αυτά είναι συζήτηση. Τα έχετε βάλει και ω σχέδιο, όπως ξέρετε, συμμετέχετε και εκεί μετά έχει βάλει και εμείς τα έχουμε βάλει. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή όλο αυτό που περιγράφουμε εδώ. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το γενικό περίγραμμα θέλω να πω. Ότι προφανώς και το πρόγραμμα που βάλαμε στον Πειραιακό λαό ισχύει. Από τότε είχαμε πει ότι αφορά χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν υπάρχει άλλη πηγή χρηματοδότησης στη χώρα, όχι κάπου αλλού. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την πραξιμότητά μας, όχι επιτυχώς μέχρι τώρα. Όχι επιτυχώς μέχρι τώρα, αλλά είναι δύσκολη περίοδο. Να περικόψουμε δαπάνες και να βάλουμε μικροποσά αναπτυξιακά, ώστε να θερήσουμε σε 1-2 χρόνια παράλληλα με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Αυτή για μένα είναι η μοναδική πιθανότητα του Δήμου Πειραιά να ανταπεξέλθει μαζί με άλλα πράγματα που δεν είναι του παρόντος. Έτσι να αρχίσουμε και λέμε, κλείνουμε ραδιόφωνα, διώχνουμε κόσμο και επιβιώνουμε. Υπάρχει και αυτή η λύση. Και τα δίνουμε στον κόσμο ο οποίος πράγματι έχει ανάγκη. Αλλά όλα μαζί δεν γίνονται. Τώρα για τη διαβούλευση του κ. Στράκη, προφανώς έτσι είναι. Δεν είναι θέμα όμως έλλειψη πρόθεσης. Είναι έλλειψη δυνατότητος. Και έχει, αν θέλετε, έτσι φύρεται αυτό ο θεσμό τη διαβούλευση, ότι πραγματικά με ένα προπολογισμό ο οποίο είναι, πώ το πει ο κ. Καλογερόγιανης, είναι ο κάβαρη στο ζουμί του, έρχονται οι φορείς εδώ, κάνουν κάθε χρόνο, πέρυσι ήταν έξω 10 φορείς, φέτος ήταν 4-5, δεν θυμάμαι πώ ήταν, πρόπερση μπορεί να ήταν 18 και την πρόπερση 35. Τρεις. Προφανώς, διότι οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Αυτό όμως δεν είναι πρόθεση δικιά μας η έλλειψη δημοκρατική, α πούμε, αν θέλετε, διαβούλευση κλπ. Κατανοούν οι ίδιοι ότι έρχονται εδώ, κάνουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις και τα λοιπά και τίποτα αυτά που λένε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και φυσικά μειώνεται ο κόσμος. Νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε επιπέρους θέματα γιατί είναι εδώ πιο ειδικοί οι αντιδήμαρχος και βλέπω τον κ. Διαυσόπουλο εκεί όπως περιμένει υπομονετικά να αναφερθεί. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είχα σημειώσει ότι είναι πολλά τα χαρτιά. Τα σχολεία της πόλης, σας έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι σε στάδιο δημοπράτησης στον ΟΣΚ. Μία προγραμματική την οποία κάναμε με τον Οργανισμό Σχολείων Εταιρείων, τώρα κτηριακές υποδομές. Και 19 σχολεία, είναι μια προγραμματική 1 εκατομμύριο ή ένα 200 προγραμματική με τον ΟΣΚ. Και 19 σχολεία θα επιδιορθούν μέσα από πρόγραμμα που πετύχαμε με τον ΟΣΚ. Μπορεί να μείνει στον προπολογισμό, αλλά παράλληλα θα υπάρξει αυτή η βελτίωση τουλάχιστον 19 σχολείων εταιρείων. Είναι και το ευχάριστο γεγονός ότι θα εγκαινιάσουμε την Ιαράλιο στον Όπο. Αυτά από μένα ως έτσι γενική τοποθέτηση πολιτική. Τώρα... Παρακαλώ, κυρία Δήμαρχε. Ναι, είπαν και ο κ. Καλογερόγιανης για το πρόγραμμά σας. Και σας έφερα εκεί που γράφετε για την... Κύριε Καλέ, μου φέρετε μονίμως αυτό. Αυτό είναι δημοσίευμα. Δεν είναι το πρόγραμμα. Φέρετε το πρόγραμμα, το φέρω από μέσα. Να το φέρω. Κοίτα γραμμένο αυτό. Μα αυτό είναι από ένα site για να μην το διαφημίσω κιόλας. Το αντιγραφή το πρόγραμμά σας. Δεν το ξέρω, δεν το διαβάσω. Μαζί με το ΙΟΒΕ στηρίχτηκε η προεκλογική σας
εκστρατεία για 12,7 δις για τις επιχειρήσεις να κλιμακώνεται λάθος. Λέτε συνέχεια αυτό. Λέμε για τη χώρα, για τον Ιωβαίο και τον Πειραιά. Δεν κατάλαβα. Χώρα λέει ο Ιωβαίο και τον Πειραιά. Για όλη τη χώρα. Για 500.000 εργαζομένους. Στη χώρα. Και ρωτάει και λέει ο Κάρδες. Δεν βρέθηκε κανένας δίπλα να σας πει ρε αυτά που μπορούμε να τα κάνουμε. Σε ποιο δημοσιονομικό περιβάλλον μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν βρέθηκε ούτε ένας. Κύριε Κάρδε, παραλαμβάνω. Αν θέλετε να κάνετε επιτέλου μου κριτική στον Ιωβέ, κάντε τι. Μην την κάνετε σε μένα. Σας λέω λοιπόν. Επιτρέψτε μου. Μην επαναλαμβάνετε απλώς τα ίδια. Μην επαναλαμβάνετε τα ίδια. Δεν έχει νόημα. Το καταλαβαίνω. Λέω λοιπόν. Μπορείτε να πάτε στον Ιωβέ. Και να, μπορείτε να πάτε στον ΕΟΒΕ και να κάνετε μια κριτική και να του πείτε ότι κακώς το 2014 ως ΕΟΒΕ έκανες αυτή τη μελέτη. Σας είπα. Σας κι εγώ. Πάτε πάλι τα ίδια. Λέω λοιπόν, εγώ εδώ επικαλούμε σύμφωνα με... Το 14 εξής η κυβέρνηση, κύριε Καλετρά, η κυβέρνηση είναι το θέμα τώρα. Εσείς θέλετε να πείτε τον πόνο σας με την κυβέρνηση ή ο άλλος κτλ. Εγώ δεν μπαίνω στο κομμάτι αυτό. Εγώ λέω ότι αυτή η μελέτη της Boston Consulting και του ΙΟΒΕ, τη οποία έγινε το 14, αφήστε να μιλήσει ένας άνθρωπος. Τι κακό ελάττωμα είναι αυτό. Λέει λοιπόν ότι η ανάπτυξη ναυτιλία στον Πειραιά με τη στροφή των ναυτιλιακών εταιριών και τη δημιουργία ενός συναφών επικοινωνία στην πόλη μπορεί να συμφέρει αυτά και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εάν επιτευχθεί αυτό κτλ. Μιλάει για τη χώρα και για τον Πειραιά εμείς. Αν αμφισβητεί τη μελέτη του ΙΟΒΕ, είναι δικαίωμά σας, επαναλαμβάνω. Εγώ ήταν ενισχυτικό αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει η μελέτη του ΙΟΒΕ που λέει αυτό. Το κλίμα το 14 μπορεί κατά τον ΙΟΒΕ να ήταν καλύτερο. Ή εσείς μπορεί να είχατε μαντεύσει ότι θα γίνει. Ναι. Ποια. Ποια. Πάλι τα ίδια τώρα. Του κ. Καλένη. Παρακαλώ πολύ, δώστε κατάλογο ονομάτων για να μιλήσετε. Ο κύριος Γερλιάς έχει δώσει το όνομα. Του ΙΟΒΕ μελέτησε. Ποιος άλλος εκ των συναδέλφων θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό για να απαντήσει η κυρία Αντιδήμαρχος μετά. Παρακαλώ κύριε Γραμματέα, δώστε τα ονόματα. Αγραπίδης, Αβραμίδης. Όχι, δεν νομίζω. Πιο κάτω, άλλος. Ποιος άλλος συνάδελφος θα μιλήσει. Έχουμε στον κατάλογο δύο ονόματα, τον κύριο Γερλιά και τον κύριο Αβραμίδη. Παρακαλώ. Ο κύριος Γερλές, ο κύριος Αβραμίδης, ποιος άλλος είναι, κανένας. Προχωράμε κύριε Γερλέ, παρακαλώ, για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω να μην ισχύει ένα τρίλεπτο, όταν έχουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό που είναι ο προϋπολογισμός, καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά το κυρίαρχο θέμα σε μια δημοτική αρχή είναι ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα. Να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, μια δημοτική αρχή κρίνεται από τον τρόπο που ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα, στο πράσινο, στο περιβάλλον, στην ανακύκλωση, στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Κρίνεται επίσης όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό του, τον απολογισμό, τι προτείνει και τι έργο έχει κάνει, καθώς επίσης και στην υλοποίηση του προεκλογικού του προγράμματος. Εκεί πρέπει να κριθεί μια δημοτική αρχή, εάν σε αυτά τα ζητήματα ανταποκρίνεται και πώς ανταποκρίνεται και τι ποσοστό. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική. Πρέπει, είναι και ο δικός μας, η δική μας κριτική απέναντι στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, καταρχήν, εμείς ως παράταξη, ως συνδυασμός, ως δημάρχη της Αγωνίας, έχουμε συμφωνήσει σε αυτά που οι εκλεγμένοι μας και στην ΚΕΔΕ και στην Περιφερειακή Ένωση Αττικής, στην ΠΕΔΑ Αττικής, έχουν βάλει ως πρόγραμμα, ως διεκδίκηση απέναντι στην κυβέρνηση. Έτσι θεωρούμε ότι κάποια ζητήματα από εκεί πρέπει σε κάθε Δήμο να αναδεικνύονται και να ενώνουμε τη φωνή μας με τους εκλεγμένους μας στα όργανα. Έτσι, σαν αυτοδιοίκηση εννοώ συνολικά. Έτσι θεωρώ ότι 2-3 πράγματα από το πρόγραμμα, από τις εξαγγελίες, από τις προτεραιότητες που έχουν βάλει οι αιρετοί μας σε αυτά τα όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να τα πούμε. Θεωρούμε και είναι θετικό ότι τα έσοδα από το Πράσινο Ταμείο από το 2,5% να πάνε στο 10% και εκεί βέβαια το Πράσινο Ταμείο έχει να κάνει με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τις απαλωτριώσεις, τους ελεύθερους χώρους. Δεύτερο, από 2,5% να πάει στο 10%. Έτσι, να αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση έσοδο του κεντρικού κράτους. Η αύξηση της επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές. Και σε πρώτο βήμα είπε η ΠΕΔΑ ότι πρέπει να έχουμε μια αύξηση τουλάχιστον 10% όσο είναι η μείωση. Καταρχάς, τρίτο, να υπάρχουν κοινωνικά τιμολόγια για σχολεία και κοινωνικές δομές στην ΕΔΗ και στην ΕΙΔΑΠ. Να υπάρξει ένας νέος θυσίας για τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. Συγγνώμη, επειδή μίλησα για να δω τον κύριο Σόμπερτ για τη συνέχεια, μιλάτε για διεκδικήσεις που μπορούμε να θέσουμε ως Δήμοι στην. Εντάξει. Όχι, δεν λέω ΣΥΡΙΖΑ. Είπα η Περιφερειακή Ένωση και η ΚΕΔΕ. Αυτό λέει, εντάξει.
Όταν θα μιλάει ο συνάδελφος, θα μου επιτρέψει και δήμαρχη την άλλη φορά να απαντώ ανάλογος. Έτσι είναι τέταρτη, πέμπτη φορά. Όχι εσύ, άλλος Μανιάτης. Που λειτουργεί ως ερμηνευτική κύκλιος. Λοιπόν, αν θα λειτουργήσει ως ερμηνευτική κύκλιος σε μένα, εντάξει, θα απευθύνομαι σε εσάς, όπως επικεφαλής, στον πρόεδρο το έχω πει να τηλεφωνάει τώρα, σε εσάς, ως επικεφαλής παράταξης. Θα το απαντάω καταλήγως. Επειδή απευθύνεται και τελειώνεται. Ένα λεπτό. Δεν νομίζω ότι σε σχέση με το πλήθος των ατόμων των Δημοτικών Συμβούλων του Πειραιά Νικητή και το δικό σας γίνονται περισσότερες διακοπές από Δημοτικού Συμβούλου του Πειραιά Νικητή. Σε καμία συνεδρίαση, σε καμία μέρα. Για να είμαστε δίκαιοι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογικό παράπονο το αν σας διέκοψαν δύο φορές, διότι νομίζω ότι και εσείς και η κυρία Στάξη συνηθίζετε να διακόπτετε. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οπότε μην το λέτε τόσο πολύ σε μένα, επειδή στην παράταξη μου. Είπα συγκεκριμένο πρόσωπο. Εντάξει. Εντάξει, είπα. Επί συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί ο τρόπος και τι λέει. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Ως προειδοποίηση το λέω αυτό. Εντάξει. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας νέος θυσίας. Να διεκδικούμε ως Δήμοι, να υπάρχει ένα νέο θυσίας για τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά, πολεοδομικά, χρηματοδοτήσεις νέων έργων κτλ. Επίσης, θεωρώ σημαντική την πρόταση που έχουν οι αιρετοί μας στα όργανα αυτά, την πρόταση που κάνουν για να υπάρξει ένταξη της δημοτικής αστυνομίας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα. Στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Επίσης, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και πρέπει να ακουστεί, γιατί είμαστε όλοι εραστές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι μόνο το 1% του χρέους των Δήμων αποτελεί το συνολικό δημόσιο χρέος. Αυτό τι σημαίνει, απάντηση σε όσους πολλά χρόνια, είτε τώρα είτε παλιότερα, αναφέρονται με διευμενή σχόλια απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που σημαίνει είναι ελάχιστο μπροστά στις υποχρεώσεις του κράτους. Άρα μπορεί το κράτος να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Το επισήμανε και η κυρία Σταθάκη, το επισημαίνω και εγώ. Όταν το Μάρτιο ψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα, σημαίνει ότι θα, κατά το 1/4 τουλάχιστον θα έχουμε δυσκολίες απορρόφησης, μελετών, απόδοσης κτλ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Έτσι. Πέρυσι το ψηφίσαμε το Φλεβάρι, φέτος το Μάρτιο. Που σημαίνει οι μελέτες θα καθυστερήσουν, τα έργα θα καθυστερήσουν. Πέρυσι Απρίλιο πέρυσι. Ορίστε. Απρίλιο πέρυσι λέω. Μάρτιο. Τέλος πάντων. Μάρτιο, που σημαίνει αυτό ούτε να κάνει με την εισπραξιμότητα έχει να κάνει, ούτε έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει και ούτε έχει να κάνει με τα ΕΣΠΑ. Έτσι, είναι ένα ζήτημα. Το αναφέρω ως καθυστέρηση 3 μηνών. Τώρα, για να είμαστε αντικειμενικοί και να μπορούμε να προσεγγίσουμε τον προϋπολογισμό και από τις δύο πλευρές, υπάρχουν και κάποια θετικά της Δημοτικής Αρχής. Που διαβάζοντας το πρόγραμμά σας, γιατί είπα τρεις άξονες. Καθημερινότητα, απολογισμός, προγραμματισμός. Και αξιολόγηση του προγράμματος. Έτσι. Όταν λοιπόν κανείς προσεγγίζει το πρόγραμμά σας, βλέπει κάποια θετικά ζητήματα που ίσως δεν τα είπατε εσείς, εντάξει, θα τα πω εγώ. Αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Και είμαστε υποχρεωμένοι και στα θετικά και στα αρνητικά να σταθούμε. Λοιπόν, καταρχάς από το πρόγραμμά σας, λέγατε καλύψεις όψεων κτηρίων. Έγιναν καλύψεις όψεων κτηρίων. Ανάπλαση παιδικών χαρών. Γίνονται αναπλάσεις παιδικών χαρών. Πολιτική για τα περίπτερα. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται από περίπτερα είναι μια πολιτική που έχει να κάνει με το πρόγραμμά σας. Ανάπλαση της πλατείας Θεμιστοκλής Αγίου Αργύρου. Θετικό. Τα δικαστήρια. Αυτή η εξέλιξη που έχει, που συμμετέχει ο Δήμος, να γίνουν τα δικαστήρια εκεί που πρέπει να γίνουν. Αναβάθμιση ιστοσελίδας. Ο κ. Βεντούρης κάνει μια προσπάθεια, το θεωρούμε θετικό. Έτσι. Η διεκδίκηση της πολιτικής πρωτεύουσας. Το είχατε βάλει στο πρόγραμμά σας, το διεκδικήσατε. Έτσι. Όπως επίσης, ένα σημαντικό που δεν ξέρω αν το αναφέρατε, εμείς το θεωρούμε σημαντικό. Μηδενικές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, στον προπολογισμό σας έχετε μηδενικά ποσά σε συγκεκριμένους κωδικούς. Που δεν έχετε ανάγκη να κάνετε δημόσιες σχέσεις. Όταν άλλες δημοτικές αρχές είχαν πολλαπλάσια ποσά σε δημόσιες σχέσεις. 40 για φαγητά κτλ. Εφημερίδες, δημοσιογράφους, κανάλια. Έτσι. Είναι θετικό αυτό. Και εγώ θέλω να κάνω και λίγο χιούμορ. Φαίνεται οι εκλεγμένοι που προέρχονται από τον αθλητισμό έχουν πήξει στη δημοσιότητα. Δεν έχουν ανάγκη ένα πρωτοσέλιδο ή μια δισέλιδο αφιέρωμα σε μια εφημερίδα. Είναι θετικό αυτό. Έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα, κάτι για την εισπραξιμότητα που είπατε. Θέλω να απαντήσω αυτό και να πάω μετά στα αρνητικά, για να τελειώνουμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, Δήμαρχε, για να υπάρχει εισπραξιμότητα σε ένα δημόσιο οργανισμό, σε ένα νομικό πρόσωπο, πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναλέμε, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να αναδιορθώσει τις υπηρεσίες. Και μάλιστα εσείς έχετε και μια επιθετικότητα στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, λέτε για κάποια πράγματα, εντάξει, δεν έχετε κάνει κάτι. Δεν αλλάξατε κανέναν προϊστάμενο, κανέναν διευθυντή, δεν έφερατε κάποιες αλλαγές. Συνεχίζετε στην ίδια πολιτική. Φαίνεται και τα συγκεκριμένα πρόσωπα αποδίδουν. Έτσι εκτιμάω εγώ. Πρέπει να ενισχύσεις
συγκεκριμένες υπηρεσίες που είναι μάχημες, που έχουν να κάνουν με την ίσπραξη. Το έχουμε ξαναπεί. Υπηρεσία προσόδων. Για να ανταποκριθεί σε αυτό που η κυρία Σταθάκη, η κυρία Παντελάκη, ο κ. Κάρλες, ο κ. Καλογερόγιανης, εσείς, πρέπει κάποιες υπηρεσίες μάχημες να τις ενισχύσετε με το κατάλληλο προσωπικό και ποιοτικά και ποσοτικά. Πρέπει να γίνουν κρίσεις προϊσταμένων, να αλλάξει το προσωπικό σε κάποιες υπηρεσίες. Η κρίση στο Δήμο Πειραιά έχουν γίνει 20 χρόνια. Ο κάθε δήμαρχος, όχι εσείς, όριζε προϊσταμένους κατά το δοκούν και ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο. Ένα έργο σας είχε έρθει πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών και λέει, όσοι Δήμοι δεν έχουν κάνει κρίση προϊσταμένων να κάνουν επιτέλους. Έτσι. Και να γίνουν και ανάλογες τοποθετήσεις. Έτσι αναδιοργανώνεις την υπηρεσία σου και βοηθάς την εισπραξιμότητα. Έτσι λοιπόν, η εισπραξιμότητα έχει να κάνει και με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Τώρα, πάμε στα αυτά που είχα σημειώσει πριν την τοποθέτησή σας. Λοιπόν, στο πρόγραμμά σας λέτε κάποια πράγματα. Πολλά. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση της χώρας, έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ. Έτσι, κάποια άλλα δεν έχουν να κάνουν με αυτό. Έχει να κάνει με την διοργάνωση, με την πρωτοβουλία, με τη διάθεση και τις προτεραιότητες που δίνεται. Και ήθελα να πω ακόμα σε σχέση με το κλείσιμο των τραπεζών, το ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε να δείτε, αν ήταν έτσι, κάθε ένας Δήμος, κάθε ένας οργανισμός να περίμενε μόνο από το πόσα θα μας έρθουν, τότε εντάξει, δεν είναι Δήμος, είναι ένας οργανισμός. Ό,τι μας δώσουν από το κράτος, ό,τι μας δώσουν από το ΕΣΠΑ. Σημαίνει πρέπει να πάρουμε και πρωτοβουλίες. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Λέγατε στο πρόγραμμα μας, αναβαθμίζουμε τη δημοτική συγκοινωνία με 10 νέα μπας με ράμπες για αμαία που θα συνδεθούν με το ΕΣΑΠ, με το μετρό και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Το είδαμε αυτό? Δεν το είδαμε. Άμεσα καταδαφίζουμε τον πύργο και κατασκευάζουμε ένα πολυδύναμο κέντρο που θα καλύπτει σωματεία φορείς κτλ. Και θα γίνει. Να ρωτήσω εδώ με τον Διακόπτη, αλλά για να ξέρω την ώρα λίγο. Έχω μια υποχρέωση. Θα κάνουμε το πρόγραμμα του πλέον και τι προπολογισμό σήμερα. Τι προπολογισμό? Α, προπολογισμό. Γιατί μου έλεγε θα μείνει μπάσκετ κάτι. Παρατηρήσει με τον προπολογισμό. Όχι με το πρόγραμμα του πλέον και τι. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά με την ατυχία. Θα δώσουμε τώρα να συζητήσουμε με τον πλέον και τι να κάνουμε μια συνάντηση εσύ για μαθαίνετε. Αλλά είναι. Αλλά τώρα μιλάμε του προπολογισμού. Όχι το πρόγραμμα του πλέον και τι. Αυτό δεν θα κάνουμε. Αυτό δεν ήταν διετής θητεία. Δεν ήταν 5 ετών. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα λοιπόν είναι 5 ετίας. Το πρώτο χρόνο το σχεδιάζεις, το δεύτερο κάνεις τη μελέτη, το τρίτο το δημοπρατείς και το τέταρτο το θέλεις. Αυτά ξέρω εγώ, έχω μάθει στην αυτοδιοίκηση 25 χρόνια. Εντάξει, αυτό λέμε και εμείς. Ούτε σχεδιασμός, ούτε προγραμματισμός. Αυτά λέμε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Στηρίζουμε. Κάπου λέτε, δεν ξέρουμε. 100 νέες επιχειρήσεις στον χώρο της Ρετσίνας. Στο πρώτο διαμέσμα. Χώρος περιπάτου στην Πειραϊκή. Στο δεύτερο, αναβάθμιση πάρκου Προφητελία. Καταγραφίζουμε τους μήλους μοίρας και αξιοποιούμε σε πράσινο. Αξιοποιούμε τη συνδρομική γραμμή Λεύκα κτλ. Εγώ δεν θα υποβληθώ, συγγνώμη, διακόπτω τελευταία φορά. Σας δίνω τον λόγο μου, διακόπτω τελευταία φορά. Αλλά τελευταίο τον λόγο μου, τελευταία φορά. Σας απήντησα προηγουμένως σε όλους, για να μην γίνεται αυτό το κουραστικό για όλους μας τώρα, ότι όλα αυτά που λέτε είναι συγκεκριμένη χωρική επένδυση που καταθέτουμε. Και τα mini bus και ο πύργος και η μιλιμήρα και όλα αυτά που λέτε είναι στο πρόγραμμα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης που καταθέτουμε. Οπότε είναι ανώφελη αυτή που κάνουμε τώρα, το καταλάβετε. Επομένως, επειδή είναι όλα σε αυτή την χωρική ενότητα που είπατε, το Δημοτικό Συμβούλιο τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη δεν πρέπει να συζητάει. Ούτε θα πρέπει να κάνει εκεί. Θα ερχόμαστε και εδώ και λέμε πότε να υλοποιηθεί, Θεέ μου, αυτό που είπε ο κ. Δημάρχος. Τότε θα το καταργήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνεχίζω. Όχι, μερικά, 10. Τα άλλα 30 την άλλη φορά, την άλλη χρονιά. Θέατρο γραμμών. Έγινε, σχεδιάστηκε. Αφού τα έξαν και πολλά. Αξιοποίηση κτηρίων. Αζέλ. Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Γκερλέα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την οικονομική πολιτική, ούτε με το σχεδιασμό. Έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες. Και κυρίως έχουν να κάνουν βέβαια και με την κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, διαβάζω εδώ. Και επειδή ο κ. Αγαπητής είναι και ο πιο αλλιώς και πιο ανθεκτικός, λέω: παρέχουμε δωρεάν σε κάθε γυναίκα άνεργη συμβουλευτικούς και προφυλακτικούς ελέγχους. Παρέχουμε στους ηλικιωμένους ειδική φροντίδα, προληπτικές εξετάσεις από τα δημοτικά ιατρία, τράπεζα αίματος. Αυτά δεν περιλαμβάνονται στον προπολογισμό, ούτε πουθενά αλλού. Προχωράω. Θέλω να πω ακόμα και κάτι άλλο. Ο συνδυασμός σας
ο συνδυασμός σας είχε βάλει ως, είναι ένας συνδυασμός που τον αθλητισμό και τον πολιτισμό το έχει ως κυρίαρχο ζήτημα. Έτσι. Εάν διαβάσει κανείς τον προπολογισμό, θα δει ότι ακόμα και τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή τα μικροποσά που, είχαμε, που δίναμε φέτος στα 600 ευρώ για κάποιους ανθρώπους, και αυτά διαγράφηκαν από τον προπολογισμό του 2016. Δεν υπάρχει στον κωδικό, είναι μηδενικός για δωρεές σε κάποιους απόρους. Δεύτερον, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία, ερασιτεχνικά και σε πολιτιστικά σωματεία, έτσι, είναι ίσως ο μοναδικός Δήμος, αν δεν κάνω λάθος, για τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα, που δεν έχει ένα ευρώ στον προπολογισμό για τις ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του πολιτισμού. Όταν οι γειτονικοί μας Δήμοι, γιατί υπάρχει δυνατότητα μέχρι το 1,5% των εσόδων να περιλαμβάνονται, όταν οι γειτονικοί μας Δήμοι έχουν βάλει δεκάδες χιλιάδες χρήματα για την ανάγκη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σωματείων. Έτσι, ένας συνδυασμός που με σημαία τον Ολυμπιακό, τον αθλητισμό, έπρεπε εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο κωδικό, να έχει κάποια ποσά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και να, αν δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει την επιχορήγηση, γιατί στο παρελθόν είχαμε και άλλα ζητήματα. Έτσι, έκτασε κάποιος. Ο αθλητικός οργανισμός, ο ΠΑΝ, είναι αρμόδιος, γνωρίζει τις κατηγορίες των σωματείων, γνωρίζει ποια σωματεία έχουν ζητήματα μαζικού αθλητισμού. Μπορούσε κάλλιστα από εκεί να βοηθήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αφού δεν μπορούμε σε κάποια άλλα ζητήματα να βοηθήσουμε την εξάπλωση και την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι. Όταν λοιπόν έχουμε ένα προπολογισμό που αγγίζει τα 230 εκατομμύρια, ένα ποσό της τάξης των 100.000 για τον αθλητισμό, 150.000 για τον πολιτισμό, είναι ένα ελάχιστο ποσό. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αβραμίδη, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αν υπήρξε κάποια δράση ειρωνίας, άκουσα μια νεαρή συνάδελφο από εδώ, έτσι, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, ούτε να ειρωνευτώ κανέναν, ούτε κανέναν άλλο. Και βέβαια, επειδή διακόπτηκα 5 φορές, υπάρχει και μια ένταση. Είμαστε και κάποια ηλικία. Εντάξει, υπάρχει ένα ηρωνία δεν υπάρχει. Κύριε Αβραμίδη, για το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Γερλέ. Η σωστή τοποθέτηση, κύριε Σεγαλάκο, να τελειώνουμε καλά. Μετά την κάνετε. Στα θέματα του προϋπολογισμού του Δήμου απαιτεί πριν απ' όλα γνώση της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού και το τι ψήφισε η Βουλή την Ελλήνων και το μετέτρεψε στο νόμο σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016. Το είπε η κυρία Αντιδήμαρχος πολύ σωστά, ότι ενώ κατά τον κρατικό προϋπολογισμό που είναι πλέον νόμος του κράτους εδώ και τρεις μήνες, οι ανελαστικές δαπάνες των Δήμων ανέρχονται στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, η πρόβλεψη να καλυφθούν οι δαπάνες από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ανέρχεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πάμε με 2,2 δις ευρώ μειωμένοι οι 309 δήμοι της χώρας. Είμαστε δηλαδή αυτοί που ενώ έχουμε κληθεί για μια ακόμη χρονιά να πληρώσουμε με νέες περικοπές στο λογαριασμό του νοικοκυρέματος του κράτους, την ώρα που άλλοι φορείς κεντρικής κυβέρνησης, τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά εννοώ, εξακολουθούν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς ανοχής, δημιουργώντας εκ νέου ελλείμματα. Είναι σε όλους γνωστό ότι από το Δεκέμβριο του 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, μόνο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού περιόρισαν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους κατά 70%, όταν η γενική κυβέρνηση δεν κατάφερε να τις περιορίσει μόλις το 40%. Κλείνοντας, επειδή είναι και περασμένη η ώρα, θέλω να υπενθυμίσω πάγιες θέσεις της Δημοτικής Αρχής Μόραλης, τις οποίες τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος Κάρλες, παρότι ανήκει σε άλλη παράταξη, δεν έχει σημασία, αυτοδιοικητικά μιλάω πάντα, με την ιδιότητά μας ως μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Ενωτήτων, κατά καιρούς βάζουμε και έχουν γίνει και ψηφίσματα και μάλιστα ομόφωνα. Αναφέρομαι πρώτον ότι πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων, από το 5,8 νομίζω, δεν ξέρω αν είναι η 6, 5,2, 6,2, ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά, στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι αδιανόητο σε αυτή την κρίσιμη οικονομική φάση να δανείζονται οι Δήμοι με τέτοια υψηλά επιτόκια. Ό,τι κερδίζει, όσο δανείζεται το κράτος με απόφασή του, δεν κοστίζει τίποτα στην κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση, και δεν είναι μόνο ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που άφησαν αυτό το μαγαζί να λειτουργεί. Είναι απαράδεκτο αυτό το επιτόκιο. 6,2 σε αυτή τη σημερινή είναι αιμορραγία, να μην πω την άλλη λέξη. Επίσης, ζητάμε
και το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος, επιτέλους να δοθούν στις διευθύνσεις οικονομικών του Δήμου και στις ταμιακές υπηρεσίες τα ε9 για να διασταυρώσουν επιτέλους υπηρεσίες τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα των 150.000 περίπου ρολογιών που έχει ο Δήμος της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Το κράτος να μην δίνει στους Δήμους τα αντίγραφα των ε9 ούτως ώστε να μπορεί να διασταυρώσει. Δεν είδα τον στο Δήμο Πειραιά από τα 150.000 ρολόγια να έχουμε 38 με 45.000 κατά προσωπικούς υπολογισμούς ρολόγια που δηλώνουν από 10 έως 18 τετραγωνικά μέτρα, σπίτια, γη, διαμερίσματα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια μεγάλη αιμορραγία εις βάρος ενός εσόδου το οποίο θα βοηθήσει να ανασένει ο Δήμος. Ζητάμε ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από τις παρελθόνες οικονομικές κρίσεις, σήμερα είναι μηδενική, την ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της τοπικής αυτοδιοίκησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και αυτό είναι ανύπαρκτο, την απέτηση για διάθεση 2 δις από το νέο ΕΣΠΑ για τη δημιουργία επιχειρησιακού προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και διάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΤΑ και τους Δήμους που έχουν διαχειριστική επάρκεια. Τη συμμετοχή των ελληνικών Δήμων στο πρόγραμμα Juncker κατά 10%. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Γερλές, να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου από 2,5% που είναι σήμερα στο αρχικό 10%. Και τέλος, τη συμμετοχή των Δήμων ως ποσοστό και ως ποσό στην αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων του κράτους από τους φόρους που αποτελούν το καλάθι των ΓΚΑΠ, όπως ορίζει ο Καλλικράτης, που συστηματικά εδώ και 6 χρόνια παραβιάζεται. Κλείνοντας, θα θέλω να επισημάνω την τεράστια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου και της κυρίας Χαρβαλάκου, της Αντιδημάρχου και των υπηρεσιών, που σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία κατάφεραν και μας εισηγούνται το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2006, και να καλέσω όλους τους συνάδελφους να το υπερψηφίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χαρβαλάκου, θα κλείσετε ή θα πάμε σε ψηφοφορία? Από το μικρόφωνο, κυρία Χαρβαλάκου, παρακαλώ. 2-3 παρατηρήσεις, παύλα απαντήσεις επί των όσων ακούστηκαν. Να παρακαλέσω τον κύριο Διαθεσόπουλο. Ελάτε λίγο, κύριε Διαθεσόπουλε, στο μικρόφωνο, αν θέλετε. Καταρχήν, ακούστηκε ότι δεν υπάρχει όραμα στον προϋπολογισμό. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν βλέπω ιδιαίτερη φαντασία και όραμα στις απαρατηρήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τον ίδιο μονότονο τρόπο κάθε χρόνο. Όπως, ας πούμε, υπάρχουν οι 2 διαρκείς επισημάνσεις για την διαβούλευση, όπως είχε υποθεί και πέρσι, και για το θέμα του Συμβουλίου Μεταναστών. Να πούμε, λοιπόν, ότι για τη διαβούλευση, όπως ακούστηκε, εμφανίστηκαν 2 άνθρωποι, και μονοπόλησε το ενδιαφέρον αποκλειστικά το μεταναστευτικό. Δεν υπόθηκε τίποτα για τον προϋπολογισμό, τίποτα επί των αναγραφόμενων ποσών, και το μόνο που ουσιαστικά υπερτονίστηκε είναι ποιες είναι οι σκέψεις, και ουσιαστικά ερωτήθηκε ο Δήμαρχος για θέματα που αφορούν την κεντρική κυβέρνηση. Δεν υπόθηκε τίποτα για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Το δεύτερο για το Συμβούλιο Μεταναστών, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Η κυρία Ζηλάκου, και αν θέλει ας πει και περισσότερο λεπτομερώς, έχει συγκαλέσει, αν δεν απατώμε, 3 φορές στο Συμβούλιο Μεταναστών. Δεν έχει καταφέρει να συγκροτηθεί και να συνεδριάσει. Για ποιο λόγο, κυρία Ζηλάκου? Γιατί δεν έρχονται οι εκπρόσωποι... Σας παρακαλώ, μετά, για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Ακούγεται κάτι. Δεν είναι αμέλεια τη Δημοτική Αρχή. 3 φορές το έχει συγκαλέσει. Χρειάζεται την μαρτυρία κανενός. Δεν προσέρχονται οι εκπρόσωποι των μεταναστών. Να μην ακούγονται, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν συγκροτούμε το Συμβούλιο Μεταναστών. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Ο κύριος Κάρλες ανέφερε και μου αρκεί. Ονόματα, όχι ονόματα. Όπως ακριβώς το διατύπωσε, και σας ευχαριστώ, κύριε Κάρλε, υποτίθεται, είπατε, ότι περισσεύουν
χρήματα. Επίσης, ακούστηκε ότι έχουμε χρηματικό υπόλοιπο 23, 10, 12, είναι άλλο το 23, είναι άλλο το 10, είναι άλλο το 12 και είναι και άλλο το 7. Προφανώς, γι' αυτό λοιπόν και κάλεσα τον αγαπητό διευθυντή δίπλα σας. Εγώ λοιπόν είπα ότι το χρηματικό υπόλοιπο είναι απολύτως ονομαστικοποιημένο. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 7 εκατομμυρίων από τα 23, εκ των οποίων έχουμε 4.600.000 οφειλόμενα, απλήρωτες υποχρεώσεις μας, οι οποίες εάν δεν καλυφθούν θα υπάρξουν συγκεκριμένες συνέπειες για το Δήμο, και οφείλουμε να έχουμε και στο ταμείο μας 2 μισθοδοσίες 2 μηνών. Άρα, κύριε Διαθεσόπουλε, ευθεία ερώτηση. Περισσεύουν χρήματα? Όχι. Όχι. Ευχαριστώ. Δεύτερη. Έτσι για να... Ναι, και κλείνω, και κλείνω, και κλείνω. Δεν θα κουράσω το σώμα. Ακούστηκε, ακούστηκε. Αφήστε να ολοκληρώσει, κύριε. Ακούστηκε Πρόεδρε. Ότι είναι θέμα, όπως το έχω καταγράψει, είναι θέμα πολιτικής η βελτίωση της υγιής πραξιμότητας. Ότι είναι θέμα βουλήσεως να αλλαχθούν προϊστάμενοι, να αλλαχθούν διευθυντές, γιατί προφανώς, εάν το αντελήφθην εγώ ορθώς, οι υπάρχοντες προϊστάμενοι και διευθυντές δεν επαρκούν για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι εισπραξιμότητας. Εισπραξιμότητα, τι σημαίνει βελτίωση εισπραξιμότητας? Όταν μιλάμε για αναγκαστικά μέτρα, μιλάμε για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πληστηριασμούς ακινήτων. Επειδή δεν μου αρέσει καθόλου να λαϊκίζω και δεν θέλω να αναφερθώ σε προσφυλή και πιασάρικα συνθήματα του τύπου που έχουν ευαγγελιστεί άλλοι, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη κλπ. Κλπ. Να κάνω. Άλλαξε, ναι, στην πορεία. Επειδή ακούστηκε επίσης ότι γίνονται χατήρια, ότι εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε χατήρια. Ευθεία ερώτηση. Για τα πρακτικά, κύριε Διαθεσόπουλε, υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα στα οποία μπορούσε να έχει προβεί η υπηρεσία σας και δεν έχει προβεί? Σε όλα έχει προβεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για την υπηρεσία σας εάν δεν προβείτε στα αναγκαστικά ασφαλώς μέτρα που προβλέπει ο νόμος? Ασφαλώς. Ασφαλώς. Μήπως δεν εισπράττουμε, γιατί έγινε. Ο κόσμος είναι εξαθλειωμένος και μάλλον δεν έχουμε αντιληφθεί το ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος? Μην δημιουργούνται εντυπώσεις ότι είναι θέμα πολιτικής και βούλησης και με την αλλαγή προϊσταμένων θα βελτιώσει η Δημοτική Αρχή της εισπράξης της. Προσυντομεύεται, κυρία Αντιδήμαρχε. Ναι, και θα ήθελα να κλείσω, επειδή έγινε πολύ μεγάλη εκτεταμένη αναφορά στο τι υπόθηκε πέρσι. Για να δούμε λοιπόν από τα περσινά πρακτικά τι είχε ακουστεί και από τις έτερες πλευρές, όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Ακούστηκε λοιπόν ότι η χώρα μας μετά τις εκλογές 25 Ιανουαρίου και την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μπήκε σε μια νέα πορεία. Πιστεύουμε ελπιδοφόρα, όπως τα πρώτα δείγματα αυτής της νέας και αριστερής κυβέρνησης έχουν δείξει. Αυτή η νέα πορεία οπωσδήποτε θα έχει και πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφορικά με τον κύριο Δρίτσα στις προγραμματικές του δηλώσεις, είναι πολύ σημαντικά. Έχουν μεγάλη σχέση με το Δήμο μας. Δημόσιο λιμάνι, ομαλή και τακτική διεξαγωγή δρομολογίων, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων με συνέπεια τη μικρότερη επιβάρηση του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της ανεργίας των ναυτικών με την έβρεση ναυτικής εργασίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι να είμαστε όλοι, όλες οι πλευρές, πολύ φιδωλή σε όλα όσα καταγράφονται ανά έτος. Και βέβαια είναι αυτονόητο και δεδομένο ότι προσαρμοζόμαστε όλοι στα δεδομένα τα πραγματικά όπως αυτά διαμορφώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του θέματος του προϋπολογισμού. Κύριε Δαβάκη. Παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτά που είπε η κυρία Καρβαλάκου γύρω από το Ταμείο. Το Ταμείο είναι τουλάχιστον τα 12 με 14 εκατομμύρια είναι του Δήμου. Εντάξει. Το άλλο είναι σάτα, μάτα κλπ. Που είναι στα τιμολόγια, στα αντάλματα πληρωμής που δεν έχουν πληρωθεί. Εντάξει, κύριε Κάρλε. Το λόγο τον πήρα για άλλο λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο προϋπολογισμός
όπως έχει γραφτεί, παραλαμβάνω, ήταν άψοχος. Τον είπατε χρειάζεται... προηγουμένως, μην επαναλαμβάνω. Άσε ρε πρώτη μου, συγχαρητήρια και στον κύριο Διαθεσόπουλο και, και στην κυρία Τσουρουνάκη γιατί, που συνένταξαν αυτόν τον προϋπολογισμό. Είναι δύσκολη η δουλειά τους και ειδικά να συνηγορήσω στο να εισπράξεις τα λεφτά από τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια κύριε Διαθεσόπουλε. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία η κυρία Σταθάκη, η κυρία Παντελάκη, ο κύριος Καλογερόγιανης δεν το ψηφίζουν και ψηφίζεται από τους υπόλοιπους. Κύριε Κάρλε, δεν απαντήσατε. Ψηφίζετε. Δεν ψηφίζει, είπε. Μετά από όλη τη συζήτηση λύεται η συνεδρία σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κόπωση και την ταλαιπωρία σας.